Εγώ θα έλεγα, άμα ήμουν. Όπως και πολλοί κόσμος, από ό,τι μου είπε ο Γιώργος, ο φίλος μου που είχε πάει εκεί, έφευγε στο τέλος. Όχι στο τέλος. Όχι, δεν έκανε, δεν έκανε. Είμαι σίγουρο, δεν έκανε. Καλό, όπως είπατε, εδώ είναι άρρωστη σχολή. Αυτοί βγήκανε και μιλήσανε, λες και πρόκειται να μιλήσουν σε κάνα σεμινάριο επιστημόνων, ας πούμε, έτσι πώς τα πάνε. Έτσι βλέπανε. Έπρεπε να έρθει να πάρει εκεί. Όχι, τα καταλαβαίνω, τα κατάλαβα. Εγώ το είπα τον κύριο Μιχάλη, ότι αυτός που θα έρθει τώρα να μιλήσει σήμερα, στις 6 ώρα, θα σου πει και ο ίδιος, θα μιλήσει φιλοσοφικός. Και κάτι ύποπτο συμβαίνει. Γιατί όταν είναι ένας έτσι πρωτοπρεσβύτερος, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι λόγιος, είναι σοφός, έχει γράψει βιβλία, βγαίνει από τηλεοράσεις, έχει εκπομπές και λέει πολλά πράγματα και δεν θίγει τα κακό κείμενα που υπάρχουν στην Ορθοδοξία, οικουμενισμό και τις αντίχρησεις της σκοτεινές δυνάμεις, τότε κάτι ύποπτο. Καταρχάς, το πιο σημαντικό από όλα, ας να έρθει και να ακούσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Μιχάλη που έχει απορίες. Ναι. Εκείνος αρνήθηκε την ύπαρξη αντιχρίστου γεννημένο από άνθρωπο. Ναι. Και πολέμιο της εκκλησίας. Προσωπικού. Να είναι σε πρόσωπο, όχι σε απρόσωπη δύναμη. Το ξέρουμε, είναι να δείξει το πνεύμα. Το ξέρουμε. Αυτό δεν έχει αυτό. Άλλο δεν το φέρνει στο πνεύμα. Τώρα αυτός τι ήταν, ήτανε θεολόγος, ο καθηγητής ή ήτανε καθηγητής. Μου θύμισε. Ξέρω μυαλό που πήγαμε και εγώ στο Πανεπιστήμιο και που πήγαμε όρεξη μεγάλη σαν φοιτητής και πότε ξαναργώ αλλιώς άλλος. Αν δεν είχαμε κέντρα να πηγαίνουμε να παίρνουμε δύναμη πνευματική και να τα έχουμε μεταξύ μας σαν συμμιλητέ πνευματικότητα και να τρέχουμε σε ανθρώπους πιστούς, θα είμαστε τώρα αλλιώς. Τα γράμματα, τα έργα, να μην ξέρουν να φέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας, να μιλάς και να μην είναι πατέρες της Εκκλησίας. Μήπως όμως αυτό που λες ότι αυτοί, όπως λέμε, το κάνουν τη συζήτηση, τα λένε, πώς τα λένε, εσύ σαν φοιτητής, όπως είπες πριν. Τώρα μιλάμε για σήμερα τώρα. Και για σήμερα και για τότε, είδες τι είπες. Αλλιώς πήγανε άλλο πάθος και αλλιώς και η πλάκα είναι εξής. Να, γιατί Κώστα διεισδύουν καλά οι ιερές είναι συμφέροντα τα οποία λέγε τώρα, λέγε, μια ώρα διεισδύουν γιατί υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Εσύ τα λες αλλιώς, ο κύριος τα λέει αλλιώς και λέει και ο τρίτος που και δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Μα τι γίνεται εδώ να τελικά. Τι έξε να δεις, καταρχάς η ύπαρξη. Και έρχεται η άλλη δύναμη τώρα η αυτή και Κάτι σχετικά τα σχετικά. Δουλεύουν τον κόσμο, βγαίνουν και τα λένε αυτά τα πράγματα και να τους έχει ο κόσμος, επειδή δεν τους καταλαβαίνει ως σπουδαίους. Και γι' αυτό βγαίνουν και τα λένε. Ναι, τις πρόβλημες τώρα σε έχουν γίνει τώρα. Ναι. Γνωστοί και έτσι επικρατούν. Έχουν πάρει, ανέβει το καλάμι δηλαδή, έχουν πάρει έχουν τον εγωισμό τώρα και αυτή είναι η φτωχιά. Λοιπόν, εδώ ο Παππούλης, γιατί το δείξαμε αυτό το θέμα, είναι του πατρός Σπυρίδωνος του Μιλάνη, έχει βγει από τον κόσμο, φιλομάρτυρα και ανθρώπου ενάρετο, το έχεις πόσο. Όχι, έχω ένα βιβλίο που αναφέρει τις μαρτυρίες που κάνει εδώ. Λοιπόν, και λέει. Καλά, ο πατρός επιφάνειο του Θεοδωρόπουλο. Ναι, αφιτά δεν είναι ναι. Σαν αδέρφια, όλοι καλοί έχουν ένα ορμήμα μεταξύ τους. Και λέει εδώ πέρα ότι αντίχριστος, έτσι. Παγκόσμιο γεγονό υπό τον Χρήστο κατά τη χάρη πρόλο. Το αλήθεια. Ναι. Όχι, εγώ δεν το άκουσα από πάνω. Πώ το πέρασε, για εσένα. Παγκόσμιο γεγονό υπό τον Χρήστο κατά τη χάρη πρόλο. Ναι. Όταν έρθει ο Αντίχριστος και στήσει το βασίλειο του, ξεκάθαρα, χωρίς να υπάρχει κανένα παραπάνω μπροστά, θα ξεσηκώσει και ομάδα αντίον των χριστιανών. Και τότε η Εκκλησία θα γίνει η Εκκλησία του βουνού, το έχει μέσα εδώ πέρα. Έτσι. Θα πάρει τα βουνά όπως σε εποχή Διοκλητιανού, Νέα Λαδικίου, Γαλερίου.
Παλαιά, από εκεί δύο μόνο. Κατάλαβε. Σπαργίδι του είχε. Και είπε τι. Αντίχριστος είναι το πνεύμα του Σατανά που κυριαρχεί στον κόσμο σε όλες τις εποχές. Είπε αυτό. Γίνει αντίχριστο αυτό. Αλλά είναι το ένα σκέλος αυτό. Το άλλο σκέλος λέει αυτό, αυτός ο Σατανάς θα έρθει σε πρόσωπο ανθρώπου μετά αύριο. Όχι ο Σατανάς, αλλά άνθρωπος θα παίρνει ο Σατανάς. Είναι τυφλή οδηγία αυτή η άνθρωπη. Καλώ τα παιδιά. Είπε ότι μεταξύ οι άνθρωποι πρέπει να έχουν κάτι είπε. Τι να ρωτήσω και εσύ. Όχι. Τι άνθρωποι. Αυτό που είπε σε αντίθεση με το. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Πέτρα της Θεσσαλονικής Πεπαιδεύσης. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Αντίχριστος θα είναι ο Υιός της Απολίας, ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δεν λέει ότι θα είναι κάτι το απρόσωπο. Άρα οι άνθρωποι που κάνουν τις αμαρτίες. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Ο. Γεια σου, Μιχάλη. Περί της ημέρας του Κυρίου λέει ο Δής γνωρίζει. Αλλά θα έρθει η μέρα εκείνη όταν θα έρθει πρώτα η αποστασία. Και θα παραμεριστεί ο κατέχον. Ο κατέχον ποιο έτσι είναι. Είναι κατά τους πατέρες αυτός που κατέχει το κράτος του Ισραήλ. Και θα γίνει το Ισραήλ πάλι κράτος. Θα αποστατήσουν περισσότεροι άνθρωποι από την πίστη. Και τότε θα αποκαλυφθεί, λέει, ο Υιός της ανομίας, ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ο Υιός περιπανευόμενος. Και αυτός που θα δει στον εαυτό του πάνω από κάθε Θεό. Και από κάθε τι ασκούν και λατρεύεται σε αυτός. Και από την ιδωλατρία και από την ορθοδοξία. Έτσι. Και εδώ που είσαι, λέει. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Λέει ότι εις πάντα στους τρομερούς διωγμούς. Κάτσε με κάτι κάτω. Ακούς. Εις πάντα στους τρομερούς διωγμούς. Εις πάντα στους τρομερούς διωγμούς. Από το Ιωσήφ. Που υπενθυμίζουν τον διωγμό του Αντιχρίστου. Που προφητεύεται από την Αποκάλυψη. Οι θεοφόροι πατέρες εκλεκτά λέει εδώ εκλεκτές θυσίες το Θεό τους ονομάζει δέχονται τη σεισμική δοκιμασία ονομάζει δηλαδή ότι θα έρθει μια ώρα τέτοια που θα γίνει τέτοιο λόγος που μοιάζει με παγκόσμιο σεισμό αλλά σεισμική δοκιμασία το ονομάζει παγκόσμιο διωγμό αυτοί λοιπόν που θα δεχθούν τον διωγμό λέει τηρούν τον λόγο της υπομονής του Κυρίου νικούν τους ποικίλους πειρασμούς της θλίψης της μεγάλης, παραμένουν πιστήρα και θανάτου και λαμβάνουν το στεμάκι της ζωής. Και παρίζεται στον δρόμο του αρνίου σαρμένου. Δηλαδή εδώ ο Παπούλης μιλάει κατά ότι θα έρθει κάποια ώρα, κάποιος χρόνος και σε δύο χρόνια και μισή πόσο είναι, τόσο δεν είναι. Εσύ λέει από κάτι σου μέσα. Τρεις και μισή χρόνια. Ναι. 42 μήνες. 42 μήνες. 42 μήνες. Τι είναι. Τι είναι. Το διάβασα εδώ στο. Μέσα. Στην Καινή Διαθήκη. Στην Αποκάλυψη. Λοιπόν, άρα είναι κάποιος Μιχαλάκη. Εκείνος θα γίνει κύβατο. Εσύ σωστά που το είπες. Δεν λέει τίποτα όμως αυτό. Ποιος. Αυτό που λέμε τώρα εδώ. Δεν λέει. Λέει αυτός, αυτός είναι. Όχι, αυτό εκεί λέει. Καλό λέει. Καλά το λέει. Εμείς λοιπόν δεν λέμε τώρα τίποτα. Γιατί πέρασε το πουλί πέταξε. Δεν πέταξε. Πέταξε γιατί ο κόσμος πήρε μήνυμα στραβό. Κοίταξε Μιχαλάκη. Ο κόσμος, εννοούμε αυτόν που είναι η απώλεια, θα έχει πάρει μήνυμα στον άνθρωπο. Υπάρχει μόνο του για να σωθεί. Πάντα έχει ο Θεός το μερίδιο. Δεν μπορεί έτσι να πάει. Άντε, άντε, και σε εγώ καλύφθηκα. Δύο έλεγα να μιλήσω εκεί πέρα, στο χέρι, ήσαν οι δύο, πιάσανε μία μισή ώρα πριν. Αν το πρόσεξες. Μετά σηκώνει ο παππούλης ο πατέρ Μελέτιος, μιλάει ένα 20 λεπτό περίπου και εκείνος. Και ρωτάω τον γιατρό τι ώρα είναι και μου λέει 8 παρά 20. Μήπως εφόβησε αυτά που είπε ο πατήρ με ένα. Ότι δικαιώθηκα. Ποιος είναι ο Παπαδημελέτηρος. Που είπε τη λέξη αυτή. Τι θες να δεις. Και δεν ήθελε να πει να μείνει διάμεσα του. Θα έπρεπε να τριβεί μεγάλια θα πει. Είχα σκοπό να είπα να μιλήσει και το. Και όταν θα φέρω σαματά του να σου το σχέδιο και τώρα. Το κατάλαβε. Και το απέφυγα να το μιλήσω ο Παπαδημελέτηρος. Και έπρεπε να δεις. Ας είναι και εσύ. Όχι πρόσεξε. Εσύ σωστά το είπες. Εγώ το είπα επίτηδε για να τους προβληματίσω με την απάντηση για να μπουν όλοι στη συζήτηση. Γιατί αυτοί να μην δεν σταματάνε αν δεν υπάρχει άνθρωπος που θα τους σταματήσει. Ναι,
Και να τους κρεμάσει αύριο. Όταν βάζεις πριν τις δύο ώρες, ο άλλος αυσκόνεται και φεύγανε προς τα μου. Σε μένα γίνονταν δεύτερο, δεύτερη σειρά, τρίτο κάθισμα και τρίτη σειρά, τρίτη σειρά και φεύγανε. Κουραστήκανε αύριο. Και ένα αυτό και το άλλο σκέφτηκα. Λέω, τώρα άμα τους μιλήσω, είχα σου πω να πω τη μέση. Να πω, μιλάει από κάποιους καθαρά μέσα, για διακοπό και μιλάει και για η θυσία του βουνού. Αυτό όμως εκμηνεύεται, θα συζητάτε ότι μη βγάλει το άγχος από πάνω και δεν σβήνει τίποτα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό είναι και αυτό, βεβαίως. Εδώ είναι ξεκάθαρα πράγματα. Και εδώ το διάστημα, δεν ξέρω αυτό λέει. Πάντως, η δικιά μου γνώμη από, από το κήρυγμα που έγινε κάτω ήταν πιο ότι μπορεί να είναι σωστοί, μπορεί να έχουν θέσεις πολλές και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, αλλά περί της Αγίας Γραφής και ξεφύγει η συγκάλυψη. Από σήμερα, συσκοτισμός στο ένα σκέλος. Τι όχι. Έχω ακούσει πατέρας εγώ μεγάλο. Δεν καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Αχ, Δεν καταλαβαίνετε, σου είπα. Για, για. Συσκοτισμός είναι να αποκρίσεις ένα από την αλήθεια. Μπράβο, ναι. Και μιλούσα να λέγανε γυμνόπου και ο Ταρζάν είπε αυτό το πράγμα, παράδειγμα δεν είπε να φέρω ξένα ονόματα χωρίς πατέρες μέσα. Ταρζάν, τι αποσπαθεί. Λέω εγώ τώρα. Τι αποσπαθεί όμως αυτό το πράγμα, γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Υπάρχει κομμικό πνεύμα στην οικουμενιστικό. Οικουμενιστικό πνεύμα. Προσευχή κάνατε. Όχι, αρχίσα να περιμένω εσάς για να... Λοιπόν, κάτσε να μάθω πώς να πω. Εγώ είμαι εκεί που λέμε παράδειγμα. Πώς είναι, τα και 20. Λοιπόν, χέσει το πάρουμε δουλειά. Θα φύγετε. Σε όσοι θέλετε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράδειγμα. Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο δισαρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος τον ενημή και κατάρισον ημάς από πάση συνήθως και σώσον αγαπέτα ψυχάσιμων. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέπτυλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Ένα φυγάρι της άνθρωποι γαρνεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνή τον ήλιο της δικαιοσύνης και σε εκκλησιαζόμαστε όλοι, δόξα τω Θεώ, παίρνουμε τη χάρη της εκκλησίας πλούσια, κανείς δεν φεύγει πεινασμένος από την εκκλησία. Εκεί μέσα ο Χριστός μας περιμένει πάντοτε και οι Άγιοι είναι όλοι παρέα μας και μας μιλάνε μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Για τα Χριστούγεννα γίνεται πολλής λόγος για τη γέννηση του Χριστού μας. Τόσο από τους προφήτες, όσο και από την Καινή Διαθήκη που έχουν τον πρώτο λόγο. Και οι προφήτες και η Καινή Διαθήκη, όσο και αυτοί οι πατέρες οι αγιασμένοι που έγραψαν ύμνους για να ερμηνεύσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να δοξάσουν την Αγία Τριάδα, γιατί μερίμνησε, φρόντισε για τη δική μας σωτηρία. Πώς με το να στείλει ο Πατέρας, να ευδοκίσει να στείλει ο Πατέρας τον Υιό του στον κόσμο. Επέλεξα σήμερα για το θέμα μας την ερμηνεία, την ανάγνωση και την ερμηνεία σαν θέμα ύμνου από τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό. Ένα υμνογράφο της εκκλησίας μας που έχει φτιάξει τα τροπάρια του για να ερμηνεύσει τον Χριστό μας που ήρθε στον κόσμο με δάνεια
μέσα από τους προφήτες, όπως είπα, από τη Γραφή και γενικά τους πατέρες της Εκκλησίας. Στο πρώτο από το παρέα που ακούμε στην Εκκλησία μέσα, είναι, έχουμε μιλήσει κι άλλη φορά, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, το «Χριστός γεννάτε δοξάσατε», «Χριστός επί γης υψώθηκε» και λοιπά. Δηλαδή, το τροπάριο εκείνο που ακούμε στην Εκκλησία μας, «Χριστός γεννάτε δοξάσατε», «Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε», «Χριστός επί γης υψώθηκε», «Άσε το Κυρίο άσμα κενών και νεφροσύνη ανηλύσατε λαοί ότι δεν δόξαστε», λέγει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, που σχολιάζει και ερμηνεύει τα τροπάρια ένα-ένα και μάλιστα με βάση τους πατέρες, λέγει ότι Χριστός, όταν λέγει ο Χριστός γεννάται, αναφέρεται στον ερχομό του Χριστού μας από τον ουρανό ως Θεού που ήταν και γεννήθηκε στον κόσμο σαν άνθρωπος. Στη συνέχεια μιλάει και λέει ότι ο Χριστός κατέβηκε από τους ουρανούς, τρέχτε να τον συναντήσετε. Τρέχτε να τον συναντήσετε. Έχει στη μνήμη του, λέει ο ημνογράφος, όταν γράφει το τροπάριο, τη συνάντηση που έκανε ο προφήτης Σιμεών την ημέρα της υποβαντής. Φέρνει ακριβώς στη μνήμη του ο ημνογράφος την εικόνα αυτή. Έτρεξε, ζητούσε ο προφήτης Σιμεών να δει τον Χριστό και μετά ας μεθάνει. Και συνάντησε τον σωτήρα του κόσμου Σιμεών και είπε εκείνο το γνωστό σε εμάς «Νίν απολύ εις τον δούλο σου δέσποτα». Τώρα που είδα, λέει, εκείνο που έφερε τη σωτηρία στον κόσμο, εγώ ο δούλος σου, ας πεθάνω και ας φύγω από τον κόσμο. Αυτή τη συνάντηση είχε στο μυαλό του, λέει, ο ημνογράφος και καλεί και εμάς να τρέξουμε σε μία όμοια συνάντηση του Χριστού που κατεβαίνει από τον ουρανό. Γι' αυτό λέει «Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε». Ο Χριστός έρχεται από τους ουρανούς, τρέχετε να τον συναντήσετε. Χριστός επί γης υψώθηκε. Ο Κύριος, λέει, κάνει το κατέβασμα σαν Θεός, και, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε το ανέβασμα. Και συμπληρώνει εδώ ο Άγιος Πατέρας και λέει, το ανέβασμα δεν γίνεται αλλιώς παρά δια πράξεως και θεωρίας. Διαπράξεως και θεωρίας, δηλαδή όχι απλώς γιορτάζω τον Χριστό που γεννήθηκε και τον δοξάζω με λόγια, αλλά προηγούνται τα έργα, οι αρετές, αυτό σημαίνει έργα, και έπειτα έχω το δικαίωμα με βάση αρετές να ενίσω και να δοξάσω τον Θεό. Πώς το δοξάσω? Και πάλι εδώ δείχνει τον τρόπο της δοξολογίας. Μας μεταφέρει στην άλλη εκείνη σκηνή που είναι γνωστή σε εμάς με το «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία». Ακούνε αυτή η μεγαλάκη σκηνή παραμένη, το «Δόξα εν υψίστης Θεό». Όταν γεννήθηκε ο Κύριος με τους τσομπάλιδες που ανεποκατεβαίναν να με, γιατί με κλίμαξ τη σκάλα να με, ναι, και δοξολογούσανε. Ναι. Από τους Άγιους δηλαδή, που έβλεπα τους οφάγινες αγγέλους να ευνούν και να δοξάζουν τον Θεό την ημέρα εκείνη με το «Δόξα εν υψίστης Θεό». Μάλιστα, αυτή την εικόνα έχει εδώ, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, στο νου του ο υμνογράφος, τους αγγέλους που δοξάζουν τον Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο θέλει να μας δείξει πώς πρέπει να δοξάζουμε εμείς τον Θεό. Οι άγγελοι πώς το δόξασαν? Είναι, όπως γνωρίζουμε, καθαρά πνεύματα. Καθαρά πνεύματα.
ως καθαροί και εμείς πρέπει να πλησιάσουμε και να δοξάσουμε τον Θεό. Μη καθαρός δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Μα θα πείτε, είμαι ακάθαρτος. Η συνείδηση ότι είσαι ακάθαρτος και ότι ζητάς να σε καθαρίσει ο Θεός, μαρτυρεί ότι και εσύ θέλεις να γίνεις καθαρός από τους αγγέλους. Και έχεις το δικαίωμα τότε να πλησιάσεις τον Θεό και να ερμηνείς και εσύ, όπως δόξασαν οι άγγελοι τη νύχτα εκείνη. Άλλωστε, όσοι δοξάζουμε τον Θεό, πάντοτε, αλλά ειδικά την νύχτα των Χριστουγέννων, δεν είμαστε όλοι καθαροί. Και αν ακόμα μια ώρα ζήσουμε στη γη, πάλι καθαροί δεν είμαστε, λέει ο Χριστός. Συνεπώς, τότε πώς θα το δοξάσουμε? Το δοξάζουμε με τη συνείδηση ότι είμαστε κάθαροι και ότι εκείνος μας καθαρίζει ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν, Χριστός γεννάται, και λέει εδώ, το ξεπερνούσε πολύ καλά, ότι το γεννάται, είναι για να δείξει ότι δεν γεννήθηκε μια φορά, δεν γεννιέται πάντοτε, και γεννιέται σε εκείνους που θέλουν να το φέρουν μέσα στην ψυχή τους, για να τους αναγεννήσει, τους κάνει καινούριους και καθαρούς. Επομένως, ο Μιχάλη, Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης εισώθητε, άσατε το Κύριο μας αηγή και ενδοσύνη, αδυνήσατε λαοί ότι δεν δοξάστε. Στην επόμενη κατεβασία, στο επόμενο τροπάριο, αναφέρει τα εξής ο ίδιος κοινογράφος. Το πρώτον αιώνων εκ πατρός γεννηθέντη αρέστος ιό και επεσκάτων εκ παρθένου σαρκωθέντη ασπόρος. Χριστό το Θεό βοήσομεν. Ο ανυψός σας το κέρας ημών, Άγιος ή Κύριε. Πιο απλά. Συ Χριστέ μου, που ανύψωσες, που έδωσες δύναμη στο κέρας μας. Εδώ κέρας είναι το κέρατο. Βέβαια είναι παρμένη εικόνα από το ζώο εκείνο που έχει τη δύναμή του στο κέρατο. Ο Ρινόκερος. Και για μας, εδώ κέρας είναι η δύναμη του Θεού. Η δύναμη στη δική μας ήταν μηδέν και κάτω μηδενός και το Κύριο με τη δύναμή του και ανύψωσε εμάς με τη δύναμή των Κυρίων μας. Και λέει, «Συ Κύριε, το ερμηνεύω, που γεννήθηκες πριν από αιώνες, χωρίς σπόρο καθόλου και αρέστος, τώρα επεσκάτω τον χρόνο, τα τελευταία χρόνια», έχω εξηγήσει και άλλη φορά τι σημαίνει «εσκάτω τον χρόνο», σημαίνει από τη ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, ή ονομάζονται έσχατα χρόνια, γιατί προσδοκούμε αράσταση νεκρών και ζωή του δόλου σε όλα σαμή. Προσδοκούμε, περιμένουμε. Καλείς, όταν είναι αναμονή και περιμένει κάτι, ξέρει, εμείς εδώ περιμένουμε την άσταση τη δική μας και τον χρόνο του Κυρίου. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια γεννήθηκες και στον κόσμο χωρίς σπόρο. Σε σένα λοιπόν τον Χριστό που πριν από αιώνες γεννήθηκες. Εδώ το, που λέει το προ των αιώνων, μιλάει για την προαιώνια γέννηση του Χριστού μας από την ουσία του Πατέρα ως Θεός. Και γεννήθηκε, επαναλαμβάνομαι, αυτό δεν πιάνει στο μυαλό του ανθρώπου, πριν από αιώνες, άπειρους, υπεράπειρους, πανάπειρους αιώνες. Δεν μπορεί να βρούμε αρχή στο πότε γεννήθηκε. Άπονε. Ναι, γιατί, γιατί όποιος είναι ο Πατέρας, αιώνιος, αιώνιος και ο Υιός. Άρα αιωνία και προαιώνια γέννηση του Χριστού μας είναι. Έτσι, από τον Πατέρα, σαν Θεός. Αυτό λέει προ
το, σε εκείνο που πριν από τους αιώνες γεννήθηκε εκ του πατρός, χωρίς να υπάρχει καμιά αλλαγή στο, στην ουσία του πατέρα. Αυτό το αρέστος σημαίνει ότι γεννήθηκε χωρίς να του αλλάξει τίποτα ο πατέρα. Έμεινε ο πατέρας όποιος ήταν και όπως ήταν. Όπως είναι και ο Υιός. Δεν αλλάζει, είναι απαράδοτος, αναγκαίωτος, λέει στους αιώνας ο Απόστολος Παύλος. Συ γάρο αυτό συ, λέει, συ Χριστέ μου ο Απόστολος Παύλος, και ο Δαβίδ το λέγεται, από εκεί το παίρνει ο Απόστολος Παύλος, συ ο αυτό συ, συ είσαι ο ίδιος, δεν αλλάζει ποτέ. Ο Χριστός και ο Πατέρας το ίδιο. Αυτός λοιπόν σαρκώθηκε ο προαιώνιος Θεός Ιησούς Χριστός, σαρκώθηκε κάποια στιγμή του χρόνου. Σε αυτό λοιπόν και εμείς φωνάζουμε και του λέμε Χριστέ μου, εσύ είσαι που, ο Άγιος που μας ανύψωσες και μας έδωσες τη δύναμη να αναβούμε ψηλά από τη θέση που βρισκόμαστε. Θα ήθελα εδώ να δούμε το εξής. Υπάρχει ο Λόγος ο Χριστός που γεννιέται από τον Πατέρα σε μία άπειρη δόξα όταν είναι μαζί με τον Πατέρα, την οποία άπειρη δόξα την εσμικραίνει μικρή τόση ώστε να χωρέσει η απειρία σε ένα πολύ μικρό ελάχιστο μέρος του ανθρώπινου σώμα. Το πώς γεννιέται, μην το ρωτάς, λένε οι πατέρες, το πώς γεννιέται. Γιατί και οι άγγελοι αγνοούν το μυστήριο. Είναι μυστήριο. Μυστήριο ξέρων, ορό και παράδοξο, λέει το τροπάριο. Και οι νόες του ουρανού σκύβουν το κεφάλι και κάνουν αυτό που είπαμε προηγουμένως, προσφέρουν δοξολογία στο Θεό. Κάποιος από εσάς θα πει εδώ πέρα και πώς. Να, βλέπουμε τον Αρχάγγελο Γαβρίλη να μεταφέρει μήνυμα. Είναι γνώστης του γεγονότος ότι θα γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Και προφήτης ακόμα μηνύουν το άγγελμα, αναφέρουν την είδηση και γράφει στα παιδιά μέσα, θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας του κόσμου. Πώς είναι μυστήριο και για τους προφήτες και τους αγγέλους και για όλα τα πνεύματα που είναι του Θεού δημιουργήματα, ο τρόπος της γεννήσεως είναι ακατάλητος. Ακατάλητον εστί, λέει, το τελούμενο εσύ. Ένα άλλο τροπάριο της Παπαντής λέει ακατάλητο, δηλαδή δεν πιάνεται με το ανθρώπινο μυαλό το τελούμενο εσύ, αυτό που συμβαίνει σε σένα Παναγιά μας. Και πού είναι ακατανόητο, λέει, και αγέννης και πρωτής. Έτσι λέει το τροπάριο, και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Και αγέννης και πρωτής. Συνεπώς, εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να του πούμε σε ευχαριστούμε Θεέ μου γιατί μας ανέβασε ψηλά και σε δοξάζουμε όπως δοξάζουν οι άγγελοι. Το τρίτο από τα τροπάρια αναφέρεται, θα το διαβάσω, θα το ακούσουμε, στη γενεαλογία του Ιησού Χριστού. Στη γενεαλογία, όπως ακούμε και στο Ευαγγέλιο που λέει Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ, Ιακώβ και λοιπά, και φτάνει μέχρι τη γέννηση του Ιησού Χριστού που λέει του δε Ιησού Χριστού η γέννηση και λοιπά. Εκεί αναφέρεται το τροπάρι του τρίτου. Τι λέει, για να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε. Ράβδος εκ της ρίζης η εσέ και άρθος εξ αυτής Χριστέ. Εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός κατασκείου δασέως,
ήλθες σαρκωθείς εξ Απειράνδρου, ο Άειρος και Θεός. Δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Λέγει στην Παναγία, στον Χριστό, ότι Χριστέ μου, σύ είσαι ράβδος, κλονάρι, από το δέντρο του Ιεσέ, δηλαδή του πατέρα του Δαβίδ. Ο Ιεσέ ήταν πατέρας του Δαβίδ. Και η Παναγία, αφού είναι κλονάρι από το δέντρο αυτό, τον Ιεσέ, είναι από το γένος του Δαβίδ επομένως. Αυτό άλλωστε το αναφέρει και ο δοκινηστής στο κομμάτι που ακούμε την ημέρα της γεννήσεως. Το λέει ξεκάθαρα ότι από τον Δαβίδ γεννήθηκε ο Χριστός. Έτσι αρχίζει το κομμάτι που αναφέρεται στη γέννηση και λέει πώς γεννήθηκε ο Χριστός. Και, αλλά τον ονομάζει τον Χριστό, η Παναγία είναι το κλονάρι και ο Χριστός είναι το άνθος που βγαίνει από το κλονάρι εκείνο. Από το κλονάρια βγαίνουν άνθος. Και από το κλονάρι, από το, τη ρίζα ήρθε το κλονάρι και η Παναγία το κλονάρι, από το κλονάρι το άνθος ο Ιησούς Χριστός. Και το λέει, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας. Σαν άνθος που βγαίνει από κλονάρι. Το κλονάρι που έχει ρίζα τον πατέρα Ιεσέ. Και μάλιστα λέει, το περίεργο είναι ότι αυτή η ρίζα, αν προσέξουμε, ο ημερογράφος, δεν γράφει κάτι που να μην είναι γεμάτο από Άγιο Πνεύμα. Αν το προσέξουμε, λέει ότι η ρίζα είναι ο Ιεσέ, το κλονάρι είναι η Παναγία, άνθος ο Χριστός, αλλά αυτό φύτρωσε σε βουνό, αν το προσέχουμε. Το δέντρο αυτό φύτρωσε σε βουνό. Καλλιεργείται το βουνό. Μπορείς να καλλιεργείς τα βράχια, μην κάνεις εσύ. Όχι. Για να δείξει ότι τέτοιο βουνό ακαλλιέργητο από ανθρώπινη δύναμη ήταν η Παναγία. Δεν ήρθε σε επαφή με άντρα η Παναγία για να καλλιεργηθεί και να γεννηθεί φυσιολογικά όπως γίνονται οι άνθρωποι. Το καταλάβεις καλά και το λέγει το πράγμα. Δεν καλλιεργήθηκε από ανθρώπινο χέρι η Παναγία, αλλά είναι το βουνό εκείνο που δεν έχετε καμία καλλιέργεια και που εντούτοις αυτό το καλλιέργειο το βουνό από ανθρώπινη δύναμη ρίζωσε και βλάστησε ο Ιεσέ, η Παναγία μας δηλαδή, που έφερε τον Ιησού Χριστό. Και την ονομάζει όμως, παρότι είχε ρίζωσε σε βουνό, εν τούτης το βουνό αυτό λέει είναι κατάσκιο. Δηλαδή, γεμάτο από σκιά, γιατί το δάσος είναι πάντυχνο. Ο ημερογράφος που αναφέρει, δεν καταλαβαίνω τα σαν βουνό, ότι το βουνό είναι η Παναγία και την παρομοιάζει με βουνό, ξαναλέω μια φορά, γιατί στο βουνό ότι φυτρώνει δεν φυτρώνει από καλλιέργεια, φυτρώνει από μονάχα. Και στην Παναγία μας, που είναι βουνό, έτσι παρομοιάζει, από την Παναγία μας γεννήθηκε ο Χριστός, χωρίς να καλλιεργηθεί από άνθρωπο, αλλά από τον Θεό τον ίδιο. Εδώ δεν μας θυμίζει τον Αρχάγγελο που λέει «Πνεύμα Άγιο πνεύσετε φυσέ και δύναμη σε υψίσου επισκιάσεις». Θα έρθει σε σένα το Πνεύμα το Άγιο και η δύναμη του Θεού να σε σκεπάσει. Και όχι χέρι ανθρώπινο. Κάνει σχόλιο εδώ οι πατέρες που το διάβασα από εδώ τον Άγιο Νικόδημο το εξής. Γιατί την ονομάζει την Παναγία βουνό, όρος, ολόπυκνο, από δάση, από
Βέβαια, με αυτό μας διδάσκει, λέει ο Βιβλιογράφος, ότι η Παναγία ήταν ένας άνθρωπος γεμάτη από αρετές. Το δάσος το πυκνό, το γεμάτο από σκιά κλπ. Ήταν οι αρετές της Παναγίας που φιλοξένησαν μέσα τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα αναφέρει ότι ούτε μια ψηλή, εδώ το διάβαζα μέσα, ούτε μια ψηλή σκέψη κακού δεν άφηνε να περνάει η Παναγία μέσα της. Το φανταζόσαστε, ούτε μια ψηλή τίποτα δεν περνούσε μέσα. Πώς ήταν δυνατόν η Παναγία να μην δεχθεί το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να σαρκωθεί από αυτή και να γίνει άνθρωπος. Στη συνέχεια αναφέρει ότι ήρθες Παναγία μου, ήρθες Χριστέ μου, σαρκωθείς εξαπειράντων και έλαβες σάρκα και οστά από γυναίκα απείραντρο που δεν είχε καμιά γνώση από άνδρα, άπειρη αγνώστη. Συ που είσαι άγιος και Θεός, δόξα στη δύναμή σου Κύριε, δοξάζει εδώ ο Ιωγράφος, τη δύναμη του Πατέρα και του Κυρίου Ιησού Χριστού που γεννήθηκε με ένα τέτοιο μυστήριο και παντοδύναμο τρόπο. Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθρωπος εξ αυτής Χριστέ, εκ της παρθένων ευλάστησας, εξ όρου σου ενετός κατά σκύου δρασέως, ήρθες ακωθείς εξ απειράνδρου ο Άγιος και Θεός, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Αυτό ήταν το τροπάριο που σχολιάσαμε εν ολίγης για να έχουμε υπόψη μας τι θα ακούσουμε στον όρθρο που θα πάμε τα Χριστούγεννα πρωί πρωί, γιατί δεν έχει νόημα κανένας εκκλησιασμός και ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα χωρίς να γίνεται από τη νύχτα πρωί πρωί να πούμε μέρος στην εκκλησία μας μέσα να ακούμε τα τροπάρια. Στην πέμπτη οδή λέει το εξής: Θεός όλ ειρήνης, πατήρ κτιμών, της μεγάλης βουλής σου των άγγελων, ειρήνη παρεχόμενον απέστερα σημείν, όθεν θεογνωσίας προς φόσο οι διηγηθέντες, εκνικτός ορθρίζοντες δοξολογούμε σε φιλάνθρωπε. Λέει, Πατέρα, που είσαι γεμάτος από ικτυρμούς, ο Ιμνογράφος, και εμείς με το στόμα του Ιμνογράφου, γιατί εμείς τα ψάχνουμε τώρα. Λέμε στον Πατέρα, Πατέρα μας, που είσαι γεμάτος από ικτυρμούς και ασπλαγνία και είσαι Θεός της ειρήνης, Θεός ον ειρήνης. Άρα λοιπόν και Θεός ειρήνης είσαι και γεμάτος από ικτυρμούς, τι έκανες εσύ, απέστειλα σημεί, έστειλε σε εμάς της μεγάλης βουλής σου των άγγελων, της μεγάλης βουλής σου των άγγελων. Το ξαναλέω, εδώ έχει κάποια εικόνα μπροστά στα μάτια του Ιμνογράφος, τον Πατέρα, τον Θεό μας, να στέλνει το Γιο του, τον Κύριο Ιησού Χριστό, κάτω στη γη, να φέρνει ο Γιος του σαν αγγελιαφόρος, αυτό ονομάζει μεγάλης βουλής άγγελων, το Γιο του σαν αγγελιαφόρο, μήνυμα. Και μάλιστα λέει, ποιο μήνυμα, τη μεγάλη βουλή του. Κάποια άλλη εικόνα πάλι έχει στον έργο εδώ πέρα, την Αγία Τριάδα, κάπου προαιώνια, που δεν φέρει το μυαλό μας, γιατί είναι άνθρωπος ο Θεός, να γίνεται κάποιο συνέδριο και να παίρνετε κάποια απόφαση που την ήξερε μόνο η Αγία Τριάδα την απόφαση αυτή. Αυτή είναι η βουλή. Η μεγάλη βουλή ήταν η απόφαση που η Αγία Τριάδα είχε πάρει βαθιά στους αιώνες των αιώνων
για να σώσει τον κόσμο. Αυτή λοιπόν που ήταν άρρωστη, ήταν καλυμμένη με μυστήριο, σκεπασμένη πέρα για πέρα, και λέει στο γιο του ο πατέρας, αυτή τη βουλή που εμείς τώρα αποφασίσαμε στα άδυτα και στα απόρριτα του χώρου της Αγίας Τριάδος, το πούμε έτσι με ανθρώπινες λέξεις, θα τη μεταφέρεις κάτω στη γη εσύ. Αλλά πώς τη μεταφέρεις? Αλλιώς δεν γίνεται. Θα πάρεις ανθρώπινο σώμα, θα τους την ανακοινώσεις εσύ προσωπικά ότι κατεβαίνεις για να σώσεις τον κόσμο. Αυτή είναι η μεγάλη βουλή που φέρνει ο Άγγελος με κεφαλαία, ο Ιησούς Χριστός, του Πατέρα μας, κάτω στον κόσμο. Το παραλάβω, «Συ είσαι ο Θεός της ειρήνης, ο Πατέρας των Υπτυρμών, έστειλε σε εμάς από αγάπη τον Αγγελιοφόρο που έφερε τη μεγάλη βουλή στον κόσμο». Και όχι μόνο έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά έδωσε και ειρήνη στον κόσμο. Και αυτή η εικόνα είναι επανέλθει από την γνωστή σε εμάς πραγματικότητα, το γνωστό γεγονός που μπήκε ο Χριστός μέσα από τα συνηθισμένοι μαθητές μετά την Ανάσταση για τον χώρο των Ιουδαίων, και η πρώτη λέξη τους είπε «Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη και ειρήνη δίδομη ειρήνη». Λέει, να έχετε ειρήνη, σας δίνω ειρήνη. Και αφού τη στήσεψε, έψε ένα μάγιο. Τους έδωσε την ειρήνη. Αυτή την ειρήνη έστειλε σε εμάς για να παράσχει, για να δώσει ο μεγάλης βουλής Άγγελος. Όθεν θεογνωσίας, γι' αυτό λοιπόν, γέμισες γεμάτο από γνώση Θεού με το Πνεύμα σου το Άγιο που έφερε ο μεγάλης βουλής Άγγελος. Γέμισες, επαναλαμβάνω, να σας προσέξουμε αυτό, γεμάτο από φως εκείνους που το δέχτηκαν. Και συνέχεια λέει η Μιχάλια, τι ωραία πεδροπαριά μας, εκνικτός ορφρίζοντες. Καλά, και εμείς βέβαια πάμε πρωί-πρωί από τη νύχτα και πλησιάζει όρθρος και σχολάει, αν το προσέχετε. Δεν φτάνει 9 και 10 η ώρα. Το άλλο ωραίο είναι παρμένα από την πραγματικότητα της ζωής Εκκλησίας. Τι έκανε ο Χριστός μας όταν ήρθε? Έδωξε το σκοτάδι της αθείας. Έδωξε το σκοτάδι της ασέβειας. Της πλάνης που σκέπαζε πηχτό, πηχτό, πηχτό σαν το σκοτάδι της νύχτας τον κόσμο. Και τι έκανε? Έφερε τον όρθρο. Η ημέρα είναι εκείνη που θα έρθει. Μιχάλη, προσέγγιση. Η σκοτία, δεν είναι καλό σαν. Η σκοτία κατέλαβε το φως. Εκεί πάει. Θέλω όχι, ήθελα να το προσέξει και το πράγμα καλά. Όχι, καλά, ναι, ναι. Λέει, εδώ που το διάβασα, από εδώ το διάβασα, δεν είναι καλό. Ναι, ναι, το βλέπω. Το διάβασα από εδώ. Λέει ξεκάθαρα ότι ο κόσμος πριν έρθει ο Χριστός ζούσε μέσα στο σκοτάδι της ειδωλατρίας. Πηχτό, όσο δεν παίρνει άλλο. Ο Χριστός μας διώγει όλη αυτή την ασέβεια και φέρνει τον όρθρο. Όχι την ημέρα, γιατί την ημέρα θα τη φέρει εκείνη την ημέρα, τη μεγάλη, τη δεύτερη παρουσία. Γιατί και εμείς τώρα δεν βλέπουμε τον Κύριο όπως είναι, τον βλέπουμε στη δόξα Του. Όχι. Μέρος λέει, και όταν πεθαίνουμε και μας αξιώνει να πηγαίνουμε κοντά Του, πάλι μέρος. Πότε θα το δούμε όπως είναι? Όταν θα έρθει να κρίνει ζώντας ή νεκρούς. Οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Τότε θα το δούμε αυτόν όπως είναι. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιαστόμεθα και εφαθόμεθα. Αυτή η μέρα της Αναστάσεως, αυτή είναι η αγαλίαση η μεγάλη. Αυτή η μέρα, αυτή. Ναι, θέλω να το προσέξουμε το πράγμα, γιατί δεν είναι μια πραγματικότητα που μια φορά έγινε και τελείωσε. Δηλαδή, τι εννοώ, ο Κώστας ο Αδάμ
Όταν σε δει, είναι στο σκοτάδι. Όταν μετανοεί και ζητάει τέλος του Θεού, ζει στον όρθρο. Και περιμένει να δει τον Κύριο, αν τον αξιώσει, την ημέρα τη μεγάλη που λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτό ας το δούμε υπόψη μας. Εκνικτός, ορθρίζοντες από τη νύχτα των αμαρτιών μας που βρισκόμαστε, του φωνάζουμε «Έλα Χριστέ, έλα, σε δοξάζουμε να μας ανοίξει τα μάτια για να γεμίσουμε από θεογνωσία», που λέει το τροπάριο μέσα. Όποιος έχει υπόψη τα τροπάρια την ημερία τους, ζει όντως μία νύχτα γεννήσεως και αναγεννήσεως την ημέρα, τη νύχτα εκείνη που δοξολογούμε τον Κύριο, την γέννησή του. Είναι πολύ μεγάλη ημέρα, πάρα πολύ μεγάλη ημέρα. Αδελφοί μου λοιπόν, ο Θεός είναι πατέρας της ειρήνης, πατέρας των εκτιμών, στερέστημε λοιπόν τον Άγγελο της Μεγάλης Βουλής, τον Χριστό μας, να μας φέρει το μήνυμα που είχε συλλάβει πριν από αιώνες. Δηλαδή, αιώνια το είχε συλλάβει για να σώσει. Και εδώ θυμάμαι το εξής, ένα πάρα πολύ ωραίο. Είχαμε σχεδί τα Αγεντόρος, την πρώτη φορά με τον κύριο Πρόφη, πριν από 20 χρόνια και, εκεί ο πατήρ Γιώργος ο Καψάνης, στη Μονή του Γρηγορίου, μας έβγαλε στον εξώστη εκεί πέρα μια στιγμή, είδαμε μια εικόνα και παράλληλα λέει η εικόνα αυτή ήταν ανάμεσα στον Χρυσόστομο και στον Απόστολο Παύλο. Ο ένας έλεγε κάτι σε αυτή τα λουνού. Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος στον Χρυσόστομο. Του λέει σωστά με ερμήνευσες με όσα έγραψες. Τι λέει εκεί πέρα, λέει σε αυτή του αυτά πράγματα. Ότι ο Χρυσόστομος που εξήγησε επιστολές του Παύλου σε δείξε σωστά και του λέει σε αυτή λέει την εικόνα αυτή. Και ανάμεσα στα άλλα, αν θυμάμαι καλά, μας είπε ότι έχουμε σκεφτεί ότι ο καθένας μας, όλοι μας οι άνθρωποι, έχουμε ένα είδος προαιώνιας γέννησης. Το είσαι σκεφτεί, αυτό μεγάλο έγκαιση. Για συνέξει λίγο πιο κάτω. Έχουμε ένα είδος προαιώνιας γέννησης. Δηλαδή, είναι ο Θεός μας αιώνιος. Είναι. Μπορώ να πω εγώ ότι τώρα το σκέφτηκε για να έρθω εγώ στον κόσμο ο Θεός ή με είχε πάντοτε στο μυαλό του ο Θεός? Πάντοτε μας είχε. Άρα πάντοτε υπήρχε στο νου του Θεού εγώ ότι θα έρθω στον κόσμο κάποτε. Ξέρω να πω Μιχαλάκη. Εγώ το πιάνω αλλιώς. Όχι. Αν επιτρέπετε. Γιατί. Για να τον και να τον δώσει μία ανέφαση. Ότι ο περισσότερος κόσμος λέει έκανα δύο παιδιά, τρία. Ναι. Ενώ πρέπει να πει ο Θεός μου έδωσε δύο παιδιά. Τρία, το πρόβλημα σου. Όχι, εκεί να πούμε βγαίνει. Ότι ο Θεός έχει μεριμνήσει προαιώνια για να γίνει το παιδί αυτό. Έτσι θα πει στον πατέρα σου ο Θεός για σένα. Άρα είσαι προαιώνιος εσύ. Στη σκέψη του Θεού υπήρχε πάντοτε. Στη σκέψη του Θεού υπήρχε πάντοτε. Δεν υπήρχε χρόνος και στιγμή αφού ήρθε στον κόσμο που να μην υπήρχε στη σκέψη του Θεού. Άσχετα αν κάποια στιγμή σαν άνθρωπος πήρες αρχή το 1900 τόσο περίπου. Εντάξει. Άρα λοιπόν και εμείς κατά έναν τρόπο αν κάνουμε μία αναγωγή πάμε πίσω δεν θα βρούμε αρχή στη σκέψη του Θεού. Υπάρχουμε εμείς επομένως. Υπήρχαμε, υπάρχουμε και με τη χάρη του Θεού ας υπάρχουμε στους αιώνας των αιώνων. Αυτό το λέμε έχει μεγάλα κοιτώ. Αιωνία η μνήμη που λέμε στην Εκκλησία. Το αιωνία η μνήμη σημαίνει ας βρίσκεται αιώνια στη μνήμη του Θεού. Όχι στους ανθρώπους, οι ανθρώποι φεύγουν. Και πάει μετά από δύο ιερέες το πολύ, ξεχάστηκε τους ανθρώπους. Αλλά αιωνία μνήμη σημαίνει να βρίσκεσαι πάντα στη μνήμη του Θεού. Πώς βρίσκεσαι, όταν το δοξάζεις με να λύσεις τον πέρα σου. Αυτό είναι το και για να τελειώνω τώρα. Δεν μας πήρε ο χρόνος μου παραπάνω. Έχει και άλλα τροπάρια. Θέλω να δώσω τον λόγο σε εσάς να πείτε κάτι αυτό που ό,τι νομίζετε. Κύριε Σύμπο, να φύγει ο Μαθέση. Ναι, για πέντε. Λοιπόν, πάνω στη γέννηση ή πάνω στα θέματα που κάπως ακούστηκαν χτες και μας παραξένευσαν και μας έβγαλαν και φέρουν μας. Να πω πρώτα... Ναι, εσύ έκανε μια ερώτηση. Για τη γέννηση που έκανε σήμερα, για τα ας πούμε, τροπάρια,
για να είμαστε έτοιμοι όταν δούμε τι είναι η μέρα αυτή και το Χριστουγέννο, για να ξέρουμε περίπου τι να λένε μέσα η Εκκλησία μας. Χριστός γεννάτε, είπε τη λέξη, που σημαίνει το γεννάτε, δεν έχει αρχή και τέλος. Ναι, δεν είναι πάντα παρόν. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι ο Χριστός δεν θα έρθει την ημέρα αυτή που την περιμένουμε και τις άλλες μέρες δεν θα τον έχουμε μέσα μας. Ο Χριστός πρέπει οπωσδήποτε να γεννιέται μέσα μας και να πούμε αναγεννιέται, διότι είναι, όπως είπες, πάντοτε τίποτα δεν είναι έξω από τη βούληση του Θεού. Πολύ ωραία. Πολύ προϊόνια. Ναι, λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Γιατί όταν, ας πούμε, αναγεννιόμαστε καθημερινά, ανά πάσα στιγμή, όταν θα έρθουν και οι στιγμές αυτές που να με επιτρέπει η Εκκλησία μας για να τη γιορτάζουμε, τότε θα νιώσουμε τις μεγάλες χαρές. Τις πολύ μεγάλες. Είναι μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη. Ναι. Πώς είναι, έντονη χαρά είναι. Τίποτα. Έντονη χαρά. Όπως αυτό ήθελα. Αν σας ευχαριστάω, όπως τίποτα. Να διαβάσω εγώ ένα κομματάκι από εδώ πέρα. Για να από εκείνο που έχω εδώ μπροστά μου και που μιλάει για κάποιες πραγματικότητες που εχθές σκεπάστηκαν κατά τον τρόπο κάτω στην ομιλία και δεν ακούστηκαν όπως έπρεπε. Λέγε, Αγωνή. Συγχωρείτε, κύριε Αδάμ. Για την Παναγία μιλήσαμε και είπατε ότι δεν παίρναγε, λέει, από το λογισμό της καμία κακιά σκέψη. Ψηλή, ούτε ψηλή κακή σκέψη. Δηλαδή, ψηλή κακή σκέψη. Ναι. Που να μην ζητιάζει μια άλλο με τίποτα, ψηλή, που περνάει. Αναμάρτητη δηλαδή, ήτανε αναμάρτητη, γιατί όπως ξέρουμε ο Χριστός ήταν μόνο αναμάρτητος ο Χριστός, αλλά η Παναγία ούτε σκέφτηκε ούτε έπραξε κακό. Το πολεμούσε το. Το πολεμούσε το κακό. Μάλιστα. Έτσι, γιατί δεν άφηνε να περάσει μέσα το κακό. Από τον Αδάμ μέχρι την Εύα, δηλαδή το προπαρτορικό αμάρτημα κουβάλλησε, θέλετε να πείτε. Αυτό. Ναι, και το τόνισε ιδιαίτερα εκείνο, είχε καλύψει τον εσωτερικό της κόσμο με όλα τα αστέρια του ουρανού, όλες τις αρετές. Και δεν έβρισκε χώρο να περάσει κάτι μέσα να την βολύνει. Δεν το επέτρεπε η Παναγία. Πολύ ωραία. Σαν άνθρωπος. Πάντα με την Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλάμε ό,τι γίνεται. Υπήρχε σκέψη γι' αυτό. Υπήρχε σκέψη προαιώνων για να γίνει. Ναι. Γι' αυτό αναφέρονται και οι γενναίες. Ναι, η Παναγία, ο Θεός γνώριζε ότι η Παναγία θα είναι τέτοιο πρόσωπο ακριβώς, σαν προγνώστης, σαν πρωτογνώστης. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση, εσύ. Εγώ χτες δεν κατάλαβα τι σκοπό είχε η ομιλία έτσι, όπως εξελίχθηκε. Δηλαδή. Λοιπόν, θα πάμε στο άλλο θέμα, Ναι, η Αποκάλυψη δεν είναι καν προφητικό βιβλίο. Α, ναι, μπράβο. Φύγες. Με μία μπορούμε να πούμε σαν τον Βασιλάκη να συζητήσουμε. Έτσι. Ναι. Η Αποκάλυψη είναι προφητικό βιβλίο. Γιατί ξεκινάει. Έλα και λέει μέσα, έλα να σου δείξω αδιγενέστε εν τάχει. Όσα πρόκειται να γίνουν γρήγορα. Άρα δεν είναι όπως το παρουσιάζει. Δεν έγινε έτσι η εκείνη που τα είπε, αλλά θα γινόταν, θα γίνονταν γρήγορα. Θα γινόταν. Και τα γράφει ο Ιωάννης για να τα διαβάσουμε εμείς. Έτσι δεν γίνεται. Αποκάλυψη και πριν έξι. Τι νόημα έχει, μπράβο, πολύ ωραία. Τι νόημα έχει, αποκάλυψη του Ιωάννη. Αυτό έτσι. Τι δηλαδή αποκαλύπτει ο Ιωάννης. Αποκαλύπτει τα αυτά που του έδειξε ο Θεός, βέβαια. Α, τα μελούμενα, εκείνος τα απαγόρευσε τα μελούμενα. Εκείνος το ανοίγαγε σε βιβλίο ποιητικό, σε βιβλίο κοινωνικό, ιστορικό κλπ. Όχι. Αποδέχτηκε τη θεοπνευστία, ότι είναι θεόγνωστο, αλλά τι είναι εκείνο που η θεοπνευστία αναφέρει μέσα. Το χρήσιμο του χαπιού, αυτό που λέμε. Αποδέχεται. Ούτε και χρήσιμο χαπιού, γιατί ο Μιχαλάκης είπε ότι εδώ μιλάει ξεκάθαρα. Ότι θα έρθει κάποιος αντίχριστος, θα πολεμήσει με την Ινδία. Όπως τους Παύλους, είναι χαρά όπως τους Παύλους, τους Θεσσαλονικείς. Γι' αυτό διάβασα που έκανε πάλι. Εδώ λέω να αυτό το ανατρέπει ολόκληρα μαγείους που αναφέρονται και τα λοιπά. Δεν λέμε ότι είμαστε εσχατολόγοι, αντίχριστολόγοι ας πούμε, αλλά ορισμένα βασικά πράγματα αφού τα γράφουμε. Δεν μπορούμε να τα παραγωνίσουμε, να τα παραγνωρίσουμε. Όχι, δεν μπορούμε καθόλου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι
Θα έρθει η μέρα της παρουσίας του Χριστού, αλλά πρώτα θα έρθει η αποστασία και μετά θα έρθει ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι καθε αυτού, θα έχει την εξουσία και την δύναμη. Ο Υιός της ανομίας, ο άνθρωπος της αμαρτίας. Της απολίας. Της απολίας. Ανομίας. Της ανομίας, της ανομίας, ναι. Ναι. Της απολίας. Ναι. Εκεί ο ανομίας πρόκειται για πρόσωπο, πρόσωπο. Και που θα έχει όλες τις ανομίες επάνω του. Λέει, όλο το σατανά σε πλήρωμα. Και θα καθίσει τον ναό του Θεού, λέει, και θα πει υπερερώμενος και θα πει τον εαυτό σέβασμα και δε θεών. Μάλιστα, θα προσκυνηθεί, θα το προσκυνήσουν σαν θα Θεό. Θα πηδήσει βέβαια τους ανθρώπους, ναι. Και τον οποίο θα αναλώσει ο Κύριος, λέει, με το φύσιμα του στόματος αυτού. Ναι, σύμφωνο. Και έξε, αυτοί αναφέρθηκαν μόνο στο ένα για να μας έτσι φυσικά να σας ερεμήσουμε. Ναι, ότι κάποια δύναμη σατανική υπάρχει στον κόσμο. Κάπου το ξέρουμε, πάντοτε υπήρχε αυτή η δύναμη. Και είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου ο Αντίχριστος. Ναι. Αυτό ήταν η δική του ο δικός σχολιασμός. Ναι. Το ότι ο Αντίχριστος είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο που θα έρθει. Δεν το αναφέρανε καθόλου. Καθόλου. Και μάλιστα για το 666 γράφει η κάλυψη ότι θα πείσει, θα γίνει λέει σφράγισμα στο χέρι και στο μέτρο. Για να μπορεί να αγοράζουν και απλά. Σε κάθε φορά, 13 κεφάλαια. Στην οδευτική δεν είναι. Δεν έχουμε κάτι που το 666, αλλά. Δεν έχουμε κάτι κάτι που το λέει στο μαντέλα, δεν έχουμε εκλογέ. Δίναμε λιγάκι. Τι. Γίνονται εκλογέ που βγήκε στο μαντέλα. Κάθε στην οδευτική. Λέγε τι έγινε. Μπορεί σε ψηφίζει, του χτύπαγε το. Ναι, ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι πράγματι αυτό το νούμερο. Όχι, είναι αυτό το νούμερο από τη στιγμή που ο Dr. Edelman, ο κατασκευαστής του κομπιούτερ αυτού που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, από τη στιγμή που έχει πει ότι θα δώσουμε μία τριεξαψήφιο μονάδα σε κάθε άνθρωπο απάνω στη γη, η οποία θα μας βοηθήσει, ας πούμε, και τα λοιπά. Στον έλεγχο και τα λοιπά. Είναι αρχικός κωδικός, όπως για να ξεκινήσει το κομπιούτερ για να πάρει μια αρχική λειτουργία για όλα τα κομπιούτερ, για να, να ξέρω να τους βρίσκουν. Εκεί που ψηφίζαμε, ένα κλειδί είναι, για να κλειδί. Μόνο που, που θες να επιβάλλεις έλεγχο και μάλιστα τυραννία στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου ή στο οποιοδήποτε στην ζωή του, ας πούμε, είναι αντίχριστο πίση, ας πούμε. Από την αρχή που γίνεται, όχι μόνο δεν λέμε για τον κατεξοχήν αντίχριστο, αλλά ο Θεός που είπε, ο Θεός ποτέ δεν θέλησε να παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Ποτέ δεν την παραβιάσει. Εγώ, παιδιά, είπα και το άλλο προηγουμένως. Ότι είναι γεμάτο το μυαλό τους από γνώσεις, κατασκευάσματα ανθρώπινα, από δίδες, που κάλυπτα την απλότητα του Λόγου του Θεού. Δεν θα πουλήσεις γνώση, εδώ μιλάμε για απλά πράγματα. Yeah. Απλά ξεκάθαρα, πέρα για πέρα. Ο κόσμος πώς θα εγώ, αφού ήσαν εφησυχαστές σας. Ακριβώς αυτό. Εφησυχαστές, δηλαδή μην ανησυχείτε, ναι, ναι. Βγάλετε το άγχος από πάνω σας. Και ποιος είπε, εγώ διαβάζοντας όταν ο Θεός μου δίνει τη χάρη στην προσευχή μου το βράδυ από τα της Εκκλησίας τα μηνιαία, ξέρετε τι είναι τα μηνιαία της Εκκλησίας. Αυτά τα τροπάρια που έχει κάθε μέρα να ψάρω σε κάθε Άγιο, δεν είδα η μέρα που να μην μιλάει για μαρτύριο. Ναι. Για βασανιστήρια Αγίου ή Αγίων Μαρτύρων. Και ακόμη και μέρες που αναφέρεται σε μιλιάδες μάρτυρες. Η Εκκλησία μας την ίδια μέρα μέσα. Και πώς με φυσικάζεις εσύ. Καλά, μπορεί να μην γίνεται και τα χρόνια. Δεν μπορεί να μην είναι αύριο μεθαύριο, 10 χρόνια και δεν ξέρω πόσο. Αυτό δεν το εντοπίζουμε, δεν το ξέρουμε. Αλλά όταν μιλάει ο Κύριος ότι θα έρθει η ώρα για μαρτύριο, λέει τουλάχιστον λίγο. Ξεσυρεύεσαι, ησύχασε. Ζήσει τον αιώνα σου αυτό τη ηρεμία, τη άνεση με τα υλικά σου αγαθά. Αν έκανε ζωή, ωραία, ωραία, μη σε απασχολεί. Είναι κόμπι. Πρέπει να το να έρθει σαν κλέφτη νύχτα μέσα και να πάμε όλοι μαζί. Μα πώς λέει ο Νέας Βασίλειος ότι οι μάρτυρες της εποχής του Αντιχρίστου θα είναι οι ανώτεροι όλων των εποχών. Ανώτεροι όλων των εποχών. Ναι. Πώς, ωραία, άμα δεν ήταν κατεξοχήν τέτοια κατάσταση, πώς λοιπόν, θα ήταν. Θέλω να ακούσετε από εδώ τον πατέρα Σπυρίδωνα τον Βιλάλη, έχει πεθάνει, που σχολιάζει τα μαρτύρια της Εκκλησίας των Αγίων πρόχωστων και μετάχριστων.
τι μιλάει, τι λέει ακριβώς για αυτά που συζητάμε τώρα εδώ πέρα. Πώς μιλάνε οι πατέρες που έχουν το πνεύμα εδώ πάνω. Για να. Τραγική εικόνα της ώρας του πειρασμού της μεγάλης. Κάποια στιγμή είναι ώρα πειρασμού μεγάλη που ξεχωρίζει από τις άλλες. Δίνει ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης. Περιγράφουν φρικαλαίες σκηνές εκ του διωγμού των αθέων οικονομάχων. Αν δεν το καταλαβαίνετε, το απλοποιώ. Για να δείξει ότι η στιγμή που πρόκειται να έρθει του πειρασμού του μεγάλου, που αναφέρει η Αποκάλυψη, του διωγμού της Εκκλησίας, δηλαδή που λέει Αποκάλυψη, για να δείξει πόσο φρικτή θα είναι η κατάσταση, φέρνει εικόνες ο Θεόδωρος, ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης, από τους διωγμούς που κάνανε οι άθεοι οικονομάχοι. Δηλαδή, για να δούμε τι λέει. Με καταλάβατε σαν εκεί. Και λέει, οργή Θεού ημάς κατέλαβε ο Πατέρες Αγιότατη. Δια το πληθυνθήνε την ανομία. Ψυγήσει της αγάπης, όσο Κύριος ήρηκε. Διωγμός ελληνοειδής χαλεπότατος λίαν. Απειλάθη της αυλής, ο αρχιπημήν ημών. Διεσκορπίστη του, τα πρόβατα Χριστού. Λίγη βαρύς εισέφθασαν εν τυπήμη και έγιε μονιός άγριος κατελεμίσα το αυτήν. Θα το εξηγήσω. Λέει, έπεσε πάνω μας οργή Θεού, αγιότατη πατέρας. Μιλάει στο ποιμιό του. Γιατί πολλαπλασιάστηκε η ανομία. Η αγάπη έγινε κατεψυγμένη, μπήκε στο ψυγείο, όπως είπε ο Κύριος. Διωγμός ειδωλολατρικός εναντίον της Εκκλησίας Χριστού. Ελληνοειδής, αυτό σημαίνει ελληνοειδής που λέει ο χαλεπότατος λίαν από τους πιο δύσκολους διωγμούς. Απομακρύνθηκε από την αυλή ο αρχιπημένας μας, διασκορπίστηκαν τα πρόβατά του. Λίκη βαρύς μπήκανε μέσα στη στάλη και άγριο θηρίο κατασπάραξε την πύρνη. Γι' αυτό εξαφανίστηκαν θυσιαστήρια, άγια θυσιαστήρια και λαΐμα αμαυρώθηκαν σε κάθε πόλη και χώρα. Γι' αυτό τα περιγράφει, προσέξτε λίγα και που θα πω τώρα. Γι' αυτό η Ιερά Σκεύη αναχωνευόμενα παραδόθηκαν στο πυρ. Γι' αυτό γελάτε το μέγα της οικονομίας μυστήριων και περιπέζεται. Γι' αυτό εξερευνήσεις και εξητήσεις και κατάνδρα και κατοίκων. Γι' αυτό ιερείς αλωμούντες και μοναχοί αμόναχοι. Κατά τον ομοσχήμων φερόμενοι. Γι' αυτό μάστιγες, δεσμοί, φυλακές, λιμοκτονήσεις, εξορίες, θάνατοι σε εκείνους που φέρνουν αντίσταση. Οι ερημίες δηλαδή, δέχονται εκείνους που καταφεύγουν σε αυτές. Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ πέρα. Οι πέτρες και τα σπήλαια, εκείνους που τρέχουν για να σωθούν. Ω, πώς μοιάσαμε με πελεκάνο ερημικό, πώς παραδοθήκαμε σε χέρια και σε δόντια ασεβών ανθρώπων. Εις όλους τους τρομερούς διωγμούς, εδώ κάνανε, αυτά συνέβαιναν την εποχή που οι αυτοκράτορες έπαιρναν τις εικόνες της Εκκλησίας, οι οικονομάχοι και πολεμούσαν τους χριστιανούς. Όλα αυτά που διάβασα. Αλλά ας προσέξουμε να δούμε γιατί το λέει εδώ πέρα. Λέει σε όλους τους τρομερούς διωγμούς που υπενθυμίζουν το διωγμό του Αντιχρίστου, αυτός ο διωγμός που έφερε προηγουμένως, μας φέρει μέσα στο μυαλό το διωγμό που πρόκειται να γίνει από τον Αντίχριστο. Για τον οποίο έλεγε ο Θεσσαλός ότι μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα ο Ιωάννης της επιστολής εκεί λέει ότι ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, ναι. Αλλά λέει ότι έρχεται και ο Αντίχριστος, αλλά και όντως υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να διαβάσω λίγο να ακούσετε, για να πάρετε μια εικόνα από δύο σελίδες που μπορώ να διαβάσω. Και θα καταλάβετε πολλά.
Επαναλαμβάνω λοιπόν, σε όλους τους διωγμούς τους τρομερούς που μας θυμίζουν το διωγμό του Αντιχρίστου, που προφητεύεται στην Αποκάλυψη. Άρα Μιχάλη, προφητεύεται. Ναι, προφή. Το λέει, ναι, το λέει προφητευόμενο. Δεν είναι ένα βιβλίο απλώς. Προφητευόμενον υπό της Αποκαλύψεως. Αποκάλλονται. Ναι, όχι που λέει υπαρμερούμενα. Τελείωσε. Οι θεοφόροι πατέρες δέχονται τις... Όλοι οι πατέρες εκεί σημαίνεις. Όχι της μιας εποχής. Όλοι τους αιώνες οι πατέρες δέχονται. Τι δέχονται. Τη σεισμική δοκιμασία. Με μία φωνή το λένε όλοι. Όλοι δέχονται. Δεν λέει ότι ξέρεις η γνώμη μου είναι. Ούτε νομίζω εγώ. Δεν στέκεται. Αυτό είπε το πνεύμα του Άγιο, λέει ο πατέρας. Αυτό είπε, τι είπε το πνεύμα του Άγιο. Τι λένε λοιπόν. Δέχονται τη σεισμική δοκιμασία. Τι σημαίνει η σεισμική δοκιμασία. Το ταρακούνι. Το ταρακούνι. Εκείνο των εποχών. Όχι. Του διαβού του Αντιχρίστου. Ναι. Κάνουν δεκτό όλοι οι πατέρες πέρα για πέρα ότι θα ο Αντίχριστος θα κουνήσει την Εκκλησία, θα ταράξει πέρα για πέρα. Και συνεχίζω και μετά θα το κοιτάξω να δείτε. Δένε, τηρούν το λόγο της υπομονής του Κυρίου. Τι είπε ο Κύριος, το τηρούν με υπομονή. Νικούν τους ποικίλους πειρασμούς, της θλίψεως της μεγάλης, παραμένουν πιστοί άκρη θανάτου. Την ώρα του πειρασμού παραμένουν πιστοί άκρη θανάτου. Ποιο άλλο να βγάλουμε. Εγώ εχθές που άκουγα, κάνω ένα σχόλιο. Γιατί να έχω άγχος. Το μόνο που με απασχολεί και το λέω στην προσευχή μου. Χριστέ μου, διαβάζω τώρα αυτά τα μαρτύρια μέσα από τους σύμβουλους κάθε πρωί ή πρωί παραπρωί τέλος πάντων ή οπότε μου δει τη χάρη εδώ και το διαβάζω, στην προσευχή βέβαια και του παρακαλώ να λέει, εγώ το διαβάζω ο Άγιος μας μαρτύρης με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν σου προσφέρω όλα για τέτοια ώρα. Το διαβάζω για να έχω στο νόμο τη δαμευρία για τέτοια ώρα. Όχι να μην περιμένω την ώρα. Τότε θα πετάξω την ασπίδα κάτω και θα πάω στην παράταξη του εαυτού. Αυτό θα κάνω. Έτσι δεν γίνεται. Μάλιστα. Ντροπή ήταν εκείνη τη στιγμή. Τράπηκα που βγήκε ένας νεαρός και είπε ότι αν. Α, αυτό ναι. Ναι, που αποσύρει τα βιβλία έτσι στην Εκκλησία, λέει τότε. Τι γενικό, στα είπε μία δεν το βάζει, δηλαδή εκεί πέρα. Λοιπόν, άκουσε. Ήταν ένα πέπλο σκοταδισμού για μένα η ομιλία χθε. Ω, ήταν πολύ. Και συγγνώμη. Οι Χριστοδιώκτες, ώρα του διαβόλου, προσέξτε να το διαβάσω τώρα, δηλαδή όσοι ξεσύγχουσαν διωγμούς, σε όλες τις εποχές, είναι όργανα του διαβόλου και ομοιώματα του Αντιχρίστου. Θέλω να το καταλάβει το πράγμα. Υπάρχει ο Αντίχριστος που θα κάνει αυτό που θα κάνει. Και αυτοί δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να είναι όμοιοι του Αντιχρίστου. Ποιοι ήταν, Δέκιος, Διοκλητιανός, Γαλέριος, τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Νέρονας. Όλοι αυτοί ήταν ομοιώματα του Αντιχρίστου. Ο οποίος ο τύπος δεν είχε ακόμα και συνεχίζει. Πολεμούν τους μάρτυρες, οι οποίοι μάρτυρες μένουν πιστοί στον λόγο του Θεού και στη μαρτυρία του Αρνίου, οι οποίοι έχουν το θάρρος και ομολογούν την πίστη τους, ποιμένονται από το Αρνίο, κλπ. Και ακολουθούν την οδό του Κυρίου την ευθεία. Δεν προσκυνούν το θηρίο. Ποιο θηρίο, Μιχάλη? Εξαφέρεξε. Μπράβο, ναι. Ούτε την εικόνα του. Ο αθυμός αυτός λέει άνθρωπος εστί. Ναι. Και αναδεικνύονται πεπερεκισμένοι για την μαρτυρία του Ιησού και για τον λόγο του Θεού. Βασανίζονται, θανατώνονται. Προβάλλουν σφαγμένοι για τον λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να πούνε ότι βγάλετε το άγχος και είστε ήρεμα. Ποιος χριστιανός είναι εκείνος που ζει και εφησυχάζει. Δεν μπορώ να καταλάβω για το πράγμα. Και μόνο ότι έχεις το διάβολο και σε κυνηγάει, σου είναι αρκετό να μην εφησυχάζει. Σου είναι αρκετό. Αγίμονο λέει αν εφησυχάσουν. Χρήστο, το πέφτουμε σε αμαρτίες. Και παίρνουν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ τι κάνεις, σου βάζεις τα προπόδια και λες κάτσε τώρα θα εφησυχάσω. Όχι ο Χριστός. Ποιο είναι ο Χριστός. Είναι ανίποτο. Αυτό είναι. Εγώ δεν τα άκουσα, δεν ήμουν. Μπράβο. Εμείς δηλαδή θα αναιρέσουμε τα λόγια του
Λοιπόν, εγώ τελείωσα, κάτι δεν πει ο Βασιλάκης. Όχι, θέλω να πω κάτι εγώ. Να πεις, και ό,τι όποιος άλλος θα πει, εγώ διάβασα, αλλά υπάρχει θέμα αντιχρίστου σε όνομα ανθρώπου. Να πω κάτι θέλω. Να πείτε όλοι τα πείτε. Οι δύο ομιλητές που ήταν χτες κάτω στη Δημαρχία, προσωπικά εγώ νομίζω ότι είναι καλοί, κάνουν αγώνα, πνευματικό, το ένα το άλλο, είναι αξιόλογοι, είναι παιδιά του Χριστού και προσπαθούν. Αλλά γιατί έκανα τον πρόλογο αυτό. Χθες είχα πάει ο Βασιλάκης, ξέρει, στη Βάρη κάτω. Και ανεβαίνοντας, φεύγοντας, είχα τον Παναμίτσο και το παιδί μου μέσα. Και όπως συζητάγαμε, μου λέει ο Παναμίτσος, τι γίνεται, λέει, τι, ακούω. Λέω, Παναμίτσο, λέω, σήμερα στη Δημαρχία, λέω, ο κόσμος θα πάει, διότι έχει με ειδοποιηθεί το κορμί όλο και θα μιλήσουν δύο έτσι και έτσι αυτά και αυτά. Λέει, πολύ ντόρο, λέει, ακούω. Και βλέπω ότι τον κόσμο τον έχει, λέει, να με ενθουσιάσει η προσέλευση και η, να πούμε, να πούμε τρόπος που θέλουν για να πάνε κάτω, για να παρευρεθεί ο κόσμος όλο και ο Θεός θα τους μωράνει, λέει, και να μας δείξετε, λέει, μικρό καλά. Και έτσι έγινε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακή, αλλά τους έβγαλε από πάνω τη να με φωνή του. Τους έβγαλε τη φωνή του. Γιατί αυτά που πες τώρα, Κώστα, εσύ εκεί, συμφωνώ και πολύ καλά έκανες που να με, δεν μίλησε για να μην οξύνεις τα πράγματα και να μην πάρει τροπή το θέμα και αντί να κάνουμε καλό, κάνουμε κακό. Λοιπόν, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε και τους σημαντικούς μας και τους θεολόγους και τα κηρύγματά μας και ασυπόθηκε ότι από το παιδί με λέει ότι κάνουν κακό οι αιστείες και οι αυτοί που κάνουν. Δηλαδή, κάτι. Ο Παναμίτσος είπε κάτι. Θα τους λέει μωράνε, λέει. Τους κάνει, λέει, μωρούς, λέει. Γιατί πάμε, λέει, για τον κόσμο, πάμε για το... Ποιος θα μωράνε. Τι. Ποιος θα μωράνε. Πάντως, Μιχάλη, τελευταίς, κάτι πες έβρε. Αυτό που διαβάσατε ήταν συγκεκριμένα για τον κλήρο. Ήταν για τον κλήρο αυτό που διαβάσατε. Για όλους χριστιανούς μιλάμε. Για όλους χριστιανούς. Για όλους χριστιανούς μιλάμε. Δεν μιλάμε για όλους. Ναι, και όταν μιλάμε για εκκλησία του Χριστού δεν είναι η αλλά μιλάει για μια εποχή που θα βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και παραγμή, που βέβαια δεν θα πάψει να υπάρχει ένα μικρό υπόλοιπο, για τις όλες εποχές υπάρχει, εκλεκτό, που αγαπάει τον Θεό, το οποίο θα μαρτυρήσει και θα μαρτυρήσει με το πιο φρικτό τρόπο, από ό,τι είδατε μέσα εδώ πέρα. Και ο Πάτερ Παΐσιος, όταν διαβάζουμε αυτό το βιβλίο. Είπα να μεταφέρω τον Πάτερ Παΐσιο του βιβλίου κάτι για να το ξέρει τον Πάτερ. Μάλιστα εκεί δεν το πήραξε καν τον τάφη σε δύο άχυρα, όπως το έγραψε ο Πάτερ Παΐσιος για τον Αντίχριστο. Εμένα μου κάνει ο Πάτερ τον Οίκοσμα, ανέφερε. Και αυτό δεν το. Τι είπε, θυμάσαι. Είπε ότι. Για τον Πάπα λέει. Τον πρώτο λέει, ο πρώτο Αντίχριστο είναι αυτό που κρέμεται πάνω στο κεφάλι μα. Ενώ το Σουλτάνο λέει. Μάλιστα. Ο άλλο είναι ο Πάπα, λέει. Ναι. Λοιπόν, κι άλλο δεν είπε τίποτα. Δύο δεν είπε. Το τρίτο ανέφερε. Μπράβο, δύο ανέφερε μόνο. Και όλοι το τρίτο Κώστα. Ο Αντίχριστος ο τρίτος. Το τρίτο είναι ότι ο Αντίχριστος. Αυτό που σα λέει εσύ ήταν. Σα ευχαριστώ. Εδώ λέει και αν θα ακούσετε μια και ρητό και σα λέει εκείνο πράγμα. Τον Αντίχριστο θα το πολεμήσουν πάντε οι έχοντε τη σφραγίδα του Θεού. Ναι, έτσι. Ναι, μπράβο. Επί των μετόχων αυτών. Δεν μας χρειάζεται να πας με το... Να πούτε ότι... Με τα γεφράμα, σφραγίζεις δωρεάς, πρέπει να το Αγίου Αμήν. Κάτιες ιδέες στο σχολιά μας είχαμε ένα... Ναι, και συνεχίζει. Και θα νικήσουν δια το αίμα του Αγίου και δια τον λόγο της μαρτυρίας αυτών. Και λέει εδώ, από την πατερική θεολογία, ποια είναι η πατερική θεολογία. Ποια είναι η πατέρα μας. Μπράβο, οι μάρτυρες της περιόδου του Αντιχρίστου. Προσέξτε το πράγμα, σχολιάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα αναμένεται αυτή η περίπτωση. Μπορεί να μην είναι δική μας, δεν είναι κάποια άλλη. Αυτό είναι άλλο. Τι σημασία. Λένε. Οι μάρτυρες λοιπόν της περίοδου του Χριστού, η πατερική θεολογία. Όχι εγώ, ούτε ο Μιχάλης. Το πνεύμα του Άγιο δηλαδή. Αυτό λέμε. Δεν λέμε στο τρόπο της Εκκλησίας. Πατέρες,
πάμποτα. Μέσα από τη σύνοδο, γάλισε το πνεύμα το Άγιο και έχουν εκεί. Σε όλες τις εποχές. Ναι. Δεν στηρίζονται πάνω στην πατρική θεολογία και η θεολογία. Οι θεολόγοι γενικώς. Και ο Άριος ήταν, και ο Άριος ήταν λόγος. Ο Άριος, ο πατέρας των χιλιαστών, ήταν θεολόγος. Βέβαια. Θεολόγος. Και ο Νεστόριος ιερέας ήταν. Εδώ ήταν οι άγγελοι θεοί. Έτσι. Οι άγγελοι που πέσανε, δεν ήταν. Και άγγελοι δεν δώσαν τον Θεό και όμως πέσανε. Μην μιλάμε τέτοια δηλαδή τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα. Ο λε πα μη όλμετε μου, κάθε μου έστειλε. Κάθε ένα που δεν είναι μαζί μου είναι αντίον μου, λέω στο σώμα. Μόνο από αυτό που έγινε. Έστω και είναι θεολόγο, σα και έρχεται η Ελλάδα και ο Πάπα είναι θεολόγο. Αποδεικνύεται πόσο. Και ο Πάπα είναι θεολόγο. Και λέει ο Αγιώμα θεολόγο είναι αντίον. Πολλού θεολόγου. Είπε στου Εβραίου, εγώ ήρθα εν το όνομα του πατρό μου και ού λαμβάνεται με. Όταν έρθει ο άλλο εν το ιδίω. Μπράβο, λήψε. Τι υπονοεί ο κύριο εκεί πέρα. Δεν υπονοεί κάποιον άλλο. Ξεκάθαρα. Ξέρετε, σου πούνε εκεί πέρα ένα μεσηράκι. Είναι το πνεύμα το πονηρό που και οι σατανάδε που κυριαρχούν τον κόσμο. Όχι αυτό λέει. Κατάλαβε. Το αντίξει δεν δέχονται. Αφού είναι ξεκάθαρα. Και το δικαιά δεν μα πιάνει το παραγγελίο. Μπορώ να πει το συγγνώμη. Δύο σφίγγε. Και εμεί άλλο πρέπει να πει τα δύο σφίγγε. Ναι. Τι αυτό. Οι μάρτυρες των διωγμών του Αντιχρίστου, το παραλαμβάνω, θα αποδειχθούν ανώτεροι πάντων των μαρτύρων που εμαρτύρησαν για τον όνομα του Χριστού, διότι οι προγενέστεροι μάρτυρες μόλις ανθρώποι σε πάρεσαν. Το προσέξτε το να κουδιάσω. Λέει, όσοι μαρτύρησαν πριν από την περίοδο του Αντιχρίστου, θα είναι κατώτεροι από εκείνους που θα μαρτυρήσουν στην εποχή του Αντιχρίστου. Mm-hmm. Γιατί αυτοί που μαρτύρησαν σαν μάρτυρες με βασανιστήρια την περίοδο των διωγμών, πάλεψαν με ανθρώπους. Μόνοις ανθρώποι σε πάλεσαν, λέει εδώ πέρα. Οι δε, εννοείται μάρτυρες που θα μαρτυρήσουν στην εποχή του Αντιχρίστου, οι επί του Αντιχρίστου, θα πολεμήσουν αυτό το σατανά αυτοπροσώπως. Τι σημαίνει αυτό, το αυτοπροσώπος. Μπροστά. Ότι θα είναι και αυτός. Αντιμέτωπος. Ναι. Και εδώ γράφει 300 και σχόλια Ανδρέου και Σαρίας ερμηνεία στην αποκάλυψη του διάβολου θεολόγου. Έτσι, του Αγίου Ανδρέου, να εξηγιόμαστε, από τη Γεσάρια, έτσι, που μιλάει και ερμηνεύει την αποκάλυψη. Μιλάμε για Άγιο, δεν μιλάμε για καρδιά του Παλαιστινίου, που έχει πει στη σπηλιά και έχει νηστεύσει, έχει ασκητεύσει, έχει πάρει με το Άγιο πλούσιο. Μην μου πείτε εγώ στον Παλαιστή που πήγα, είχα τόση επιθυμία να πω στον Παλαιστή, μια έλεγα θα γιάσω στον Παλαιστή. Έχασα την πίστη μου εκεί μέσα. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να βγει το λόγο και σε μια εποχή που δεν ήταν όπως είναι τώρα σκοταδισμός περιεχέρα. Και να συνεχίσω και εγώ. Για προσέξτε παιδιά το πράγμα και το σχολιάζει. Ξέρει γράμματα, έλα εδώ να τις κάνει εδώ πέρα. Λέει, οι ιδέες επί του Αντιχρίστου θα πολεμήσουν αυτό το σατανά, αυτό προσώπος. Νούμερο 300 και λέει, παρακομπή, από πού το έχει πάρει εκείνο δηλαδή. 300. Μιλήσει, 300 είναι, ναι, το Αγίου Κυρίου η Ερήπη Ερήπης. Τι να πω σπίτι. Δεν είναι, ο Αγίος Κυρίος δεν είσαι, τα μεταποστολικά χρόνια. Έτσι. Ναι, είναι τα πράγματα πώς τα παρουσιάζει. Παρουσίαζε οι προφήτες, λέει, τα ανθρώπια που λέγανε μόνο για εκείνες τις εποχές. Να ξαναδείς. Σε αυτό ένα κομμάτι, κάνεις ότι σαν τους αιρετικούς. Παίρνω κομμάτι τη γραμμή, το μιλάω πως θέλω και το δίνεις. Δεν είναι έτσι. Τότε πως ο Ιακώβ είπε γεννηθεί του Δαν Μόφης και τα λοιπά, τότε ήτανε. Είπε, δεν έχω όλα αυτά, έχουν τα... κάποιο νόημα. Θέλω να καταλήξω να τελειώσω το κομμάτι και να πείσω. Λέει τώρα, στην υπεροχή των μαρτύρων της περιόδου του Χρήστου αναφέρεται και ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Θεοδόρου, ζήτησε τώρα. Επεσχάτων των καιρών και πληθυμούσης της αμαρτίας και της αποστασίας επί της γης, η μεν χάρις θα αναλάψει πλανότερον εν το προσώπο των ολίγων μαρτύρων των εσχάτων. Αυτή θα είναι η διαφορά όμως, ότι οι μάρτυρες εποχής του Χρήστου θα έχουν πάρα πάνω χάρη από εκείνους που
Έτσι, πριν από την εποχή του Αντιχρίστου. Του μάρτυρα, δηλαδή. Θα είναι και λαπρότεροι μάρτυρες εκκλησίας. Η ιδέα μαρτία θα απομάξει την πυρεστέρα εκπροσώπηση αυτής εν το Αντιχρίστο. Αυτό θα δηλώσει εσύ, Βασιλάκη, που διάβασα. Στο που διάβασα, του λέει. Απομάξει. Ναι. Θα συγκεντρώσει την πληρεστέρα εκπροσώπηση αυτής εν το Αντιχρίστο. Θα την εκπροσωπεί όλη την αμαρτία. Όλη την κακία δεν έχει επάνω. Ποιος την έχει, ο Σατανάς που το βλέπουμε. Ποιο θα πολεμήσει, αυτό τον άλλο θα πολεμήσει. Και συνεχίζει και λέει τον άλλο. Ώστις, για προσέξτε, εδώ, αυτό έχει σημασία μεγάλη, και είχε σχόλια από κάτω. Λοιπόν, προσέξτε, λέει, η ιδέα αμαρτία θα απομάξει την πληρεσέρα από την προσώπηση αυτής για τον Αντιχρίστο, ώστις αποτελέσει τον κατεξοχήν άνθρωπο της αμαρτίας. Ναι, και της ανομίας επί της γης. 301 Ανδρέου, Θεοδόρου και λοιπά. Είναι τα δίπλα στιγμή Αθήνα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εμείς σας κράτησα πολύ. Λέγε. Αν έχετε υπόψη σας, είναι το 14ο κεφάλαιο του Παπαγιωτάθεου Ευαγγελίου. Για ποιο λεπτό. Μπορείτε να κάνετε μια ανάγνωση εδώ, είναι λίγο μικρά τα γράμματα και να μας ερμηνεύσετε. Αν είναι αυτό πολύ δύσκολο μέσα να υπάρχει. Και εξερθών ο Ιησούς επορεύοντο από του ιερού και προσήλθον οι μαθητές αυτού επιδείξε αυτό τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο Χριστός λέει και οι μαθητές του, βγαίνοντας λέει από την πόλη, επορεύονταν έξω πέρα από το ιερό και είδαν οι μαθητές του και τον ρώτησαν οι μαθητές του και τι λέει εδώ πέρα μια στιγμή, προσήλθον οι μαθητές αυτού επιδείξε τις οικοδομές, για να τους δείξει λέει τις οικοδομές του ιερού. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ου βλέπετε τάφτα πάντα, αμήν γαλέγω ημίν, ου μη αφαιθεί ο δε λίθος επιλήθ, όσου δεν αντιδύσει. Με σας διαβεώνω, ότι δεν θα μείνει αυτή του. Ναι, δείξτε μας οικοδομές και είπε δεν θα μείνει πέτρα στην πέτρα από αυτές τις οικοδομές που βλέπετε. Καθημένου δε αυτού επί του όρου στον ελαιό, ήρθαν αυτό οι μαθητέ κατ' ιδία λέγοντας, είπε ημίν πότε τα αυτά πάντα έστε και το σημείο της παρουσίας της ιδελίας του αιώνος και όταν ήταν μονάχοι τους, τον πλησίασαν στο όρος του ελαιόνος. Τον πλησίασαν και του είπαν πότε θα γίνουν αυτά που πες πιστεύουν και ποιο σημάδι θα έχουμε λέει που θα φανερώνει την παρουσία της ιδελίας του αιώνος και από αυτής ο Ιησούς είπε, βλέπετε μη της ημάς πλανήσει, πολλοί γαλελεύσονται επί του ονοματί μου λέγοντας, εγώ ημί ο Χριστός και πολλούς πλανήσεις. Προσέξτε λέει, θα έρθουν πολλοί, θα μιλήσουν στον ομάδο και θα τους πλανήσουν. Και θα πω ακόμα ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Και προφανώς αντίθετο είναι εδώ. Πιθανόν εκεί εννοεί τις αιρέσεις. Όλες οι αιρέσεις. Λέει, όλες. Το όνομά μου. Όχι πιθανόν, εννοεί. Ναι. Εννοεί τις αιρέσεις. Πολλοί θα έρθουν για το όνομά μου. Θα σας μιλήσουν δηλαδή για μένα. Μα δεν θα είναι. Ξεκάθαρα η αίρεση. Ναι. Ξεκάθαρα η αίρεση. Ναι, ξεκάθαρα η πλάγη δεν γίνεται. Σωστό είναι αυτό. Εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς πλαγείς. Με αγγίσετε δε ακούει πολέμους και ακουάς πολέμους. Οράτε μη θροείστε. Θα ακούσετε λέει πολέμους και γενικά ακοέσαι για πολέμους. Προσέξτε, μη φοβόσαστε. Δίγα πάντα τα άθα γενέστε. Μη φοβόστε. Δηλαδή δεν είναι ακόμα η μέρα μου. Όταν γίνει, δηλαδή όταν δεν θα μείνει λίθο στην λίθο και στο λίθο. Όταν θα έρθουν αυτοί που θα σε κηρύξουν στον ομάδα μου για να σε πλανήσουν την αιρετική. Όταν θα ακούσετε πολέμους κλπ. Αυτά είναι σημάδια, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα η μεγάλη. Λοιπόν. Αλλά ούτε το τέλος. Αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος. Εγερθίσετε καλά έρθαν σε πιέτος και βασιλεία του βασιλεία και έστω και λιμή και εσύ που κάνει τόπος. Πάντα τα αυτά αρχή οδύνων. Όλα αυτά είναι κάποια αρχή για τους μεγάλους πόνους που περιμένουν τον κόσμο. Τότε παραδώσει ημάς η σλήψη και αποφθενούσιν ημάς και έτσι στενισούμενοι από πάνω των εδών για τον ομάδο. Αλλά και εσάς σας περιμένει λέει να παραδοθείτε σε συνέδρια και να σας σκοτώσουν και να γίνετε μισητοί από τους ειδωλολάτρες για τον ομάδο. Και τότε σκανδαλιστήσονται πολλοί
και αλλήλους παραδόσεις και μισήσεις είναι αλλήλους. Τότε θα σκαλαγιστούν πάρα πολύ και ο ένας θα παραδώσει τον άλλον για βασανιστήρια και ο ένας θα μισήσει τον άλλον. Και πραγματικά συνοεί εδώ αυτό το χειπερικτήριο ότι ακόμα και οι άνθρωποι του σπιτιού σας θα σας μισούν επειδή κυρίεται τον άλλον. Και επειδή αυτοί θα είναι άδειοι και δολάτες. Και πολλοί ψευδοπροφήτες διακτήσονται και πλανήσουν πολλούς. Θα έρθουν και ψευδοπροφήτες για να πλανήσουν πολλούς. Και για το πληθυντή την ανομία ψυχήσει την αγάπη πολλών. Και επειδή θα έχει φτάσει κατά κόρυφο η αμαρτία και η ανομία, και διαφορά η ανομία από την αμαρτία μας είναι. Γιατί η αμαρτία κάνουμε όλοι μας, αλλά ανομία δεν κάνουμε. Δηλαδή, πιο καθαρά. Παράβαση νόμου. Το να αμαρτήσεις, παραβαίνει στον νόμο. Αλλά το να ανομήσεις, να περιφρονείς τον νόμο και να κάνεις την αμαρτία, γιατί δεν τον υπολογίζεις τον νόμο καθόλου, είσαι άνομος. Καταλάβεις τι σημαίνει. Όταν δεν σέβεσαι τον νόμο, και τον παραβαίνεις γιατί τον γνωρίζεις, είσαι άνομος. Ενώ όταν γλιστράς και πέφτεις και σου λέει όμως μία εκεί, που θέλω μια αντιγραμμία, δεν σε παρακαλώ, σε κούρασε με εκεί, δεν είναι. Αυτή είναι η αμαρτία. Η παράβαση του νόμου αυτό είναι αμαρτία. Δηλαδή, αυτό λέει εδώ πέρα ότι ότι πραγματικά είναι κλπ. Διότι το πληθυντή είναι την ανομία, δηλαδή οι άνθρωποι θα είναι άνομοι. Δεν θα γνωρίζουν ή θα γνωρίζουν και θα παραβαίνουν τον νόμο. Θα ζουν χωρίς τον νόμο του Θεού. Εντελώς. Ψυχήσετε λοιπόν η αγάπη των πολλών. Ο δε υπομείνας θέλω σωθήσετε. Και κηρυχθήσετε του το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την Οικουμένη. Εις μαρτύριον πάσης ένταση. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτό εις όλη την Οικουμένη για να το γνωρίζουν όλοι οι λαοί της γης. Και τότε ήξε το τέλος. Εκεί είναι το... Δηλαδή, όταν θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση, τότε θα έρθει το τέλος. Ναι. Σήμερα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Με την τηλεόραση που έχουμε δεχτεί, δεν μπορεί να περάσει πολύ. Ναι, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός όμως για εκείνη την εποχή λέει ότι σύμφωνα με το ρηθέντο αποστολικό, εις πάσα τη γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης, στα ρήματα αυτών, έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη τη γνωστή οικουμένη. Αλλά κατά άλλους πατέρες λένε οι πατέρες ότι ναι, έγινε τότε, αλλά και όταν θα έρθει στην τέλεια του αιώνος και τότε πάλι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση. Και στα έθνη ακόμα αυτά που δεν γνώρισαν για τον Χριστό. Σήμερα με την τηλεόραση και με τα δορυφορικά κανάλια μπορεί να φτάσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ενώ μιλάμε αυτή τη στιγμή εμείς εδώ στην Αθήνα, στην Αμερική. Μεταφέρετε μήνυμα του Ευαγγελίου ταυτόχρονα τα μέσα. Όχι. Αμέ, όταν έχουμε εδώ την Ανάσταση, παραδείγματος χάρη, ανοίγουν όλοι για να εκπαιδεύσουν. Νομίζω με λόγο δηλαδή. Κύριε Μαδέα, δεν έχω γράψει, αλλά ξέρετε υπάρχουν το σώλημα και γίνεται όμως τόσο εκεί κάποια γιορτή, γίνεται μεγάλη σαν αστάσεις και λοιπά, όλα και ένα πράγματα. Βλέπουν οι γιορτές, βλέπουν παπάδες στον Αντάο, κάποιο μήνυμα παίρνουν όσο και να είναι. Άσχετη. Το μήνυμα δίνεται, έτσι είναι. Δίνεται το μήνυμα. Λοιπόν, θα σας απαντήσουμε εδώ. Διέχει εδώ ολόκληρο το κομμάτι. Ναι, ναι, συνεχίζει. Λοιπόν, ναι, όταν ούν είδητε το δέλυγμα της ερημόσεως, το ρηθέν διαδαγήλ του προφήτου εστός εν τόπο Αγίο, εδώ λέει όταν δείτε λέει να μαγαριστεί, εδώ πω σε απλή γλώσσα, ο ναός του Θεού. Όπως είπα Δαγίλ, και βέβαια μαγαρίστηκε το πως έχουν διαφορά. Ναι, μία φορά βιβλιοθήκη. Η καταστροφή του ναού. Ο τίτλος. Θεωρείται επί του βασιλέως. Μπήκανε μέσα μετάλλαγμα. Τίτλο. Και κόπησε μετάλλαγμα μέσα στο ναό του Θεού. Και μαγαρίστηκε λέει ο ναός. Και λέει ο αναγκηλός κονοήτη. Τότε οι εν τη Ιουδαία θα βγαίνουν στα όρη. Πράγμα. Τότε έφυγαν όσοι ήσαν στην Ιουδαία και έφυγαν στα βουνά. Και εδώ είναι τύπος της Κυσίας, δεν είναι έτσι. Κάτω από το όταν ο Τίτος περί Κύπρος στην Ιερουσαλήμ, ωστόσο είπε: εσείς θα φύγετε για να σωθείτε. Θα πάρει ένα μέρος που θα πει να σωθείτε, γιατί ένα μεγάλο μέρος το πιάσει, τότε σε κόψει ο Τίτος. Και πράγματι έφυγε στα όρη και στον κόσμο ολόκληρο που στα όρη. Πίσω από αυτήν την εικόνα κρύβεται η Χριστού, την εποχή τότε Χριστού που θα γίνει μεγάλος διαμός,
σαν τους Ισραηλίτες που έτρεξαν για να σωθούν, θα φύγουν στις σπηλιές οι χριστιανοί για να σωθούν. Αυτοί που θα σωθούν. Έτσι ερμηνεύουν οι πατέρες, δεν τα λέμε εμείς αυτό. Ναι. Και άλλη φορά θα ασχοληθούμε πιο... Λοιπόν, και με τον αγρό μη επιστραφεί, το λέει, ο πίσω άρετα η μάτια αυτού. Και αυτός που είναι στους αγρούς, προσέξτε όταν θα συμβεί η μεγάλη καταστροφή και τα εξόλυμα μένω εδώ πέρα, να μην γυρίσει πίσω να πάρει καθόλου ρούχα. Ουέ τε σε γαστρία που είσαι στη λαζούση σε εκείνες τις ημέρες. Αντίμονα στις γυναίκες που είναι έγκυος, λέει, και θυλάζουν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε, ή να μην γίνεται η φυγή ημών χειμώνος μη δε σαβάτ. Προσευχή να μην γίνει το χειμώνα, η φυγή, μεγάλη φυγή αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά να γίνει ούτε η σήμερα Σάββατο. Έστε τότε θλίψη μεγάλη ή αού γέγονα να βαθείς κόσμο. Έως του νυν, ουδού μη γέννηθε. Λέει, θα γίνει τόση μεγάλη θλίψη μέσα στην Ιουδαία, για αυτό μιλάει εδώ πέρα, που δεν την έχει δει το Ισραήλ από την αρχή του κόσμου. Ούτε έχει γίνει έως τώρα. Έως του νυν, λέει εδώ πέρα. Μέχρι τώρα που μιλάει ο Χριστός. Και η μη αεκολογώθησαν η ημέρα εκείνη, ού κάνε σώθη μας εσάς. Κι αν ο Θεός δεν έβαζε το χέρι του για να ολιγοστεύσει τις ημέρες της συμφοράς, δεν θα σωζόταν κανένα Ισραηλίτης. Άρα και μέσα μας το χέρι και καλό ο Θεός πάντα για να σώσει ψυχές τους εμπλεκτούς. Έτσι, έτσι είναι. Και λέει τώρα, τότε εάν της ημήν είπε ιδού όδε ο Χριστός, ή όδε μην πιστεύσετε. Να σας πούνε να ο Χριστός εδώ, να ο εκεί, μην το πιστεύσετε. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι, θα έρθουν ψευδόχριστοι και ψευδροφίτες και δώσουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλαγίσουν οι δυνατότητες με αυτούς. Τώρα πάει μετά. Τώρα πάει στην εποχή του Αντιχρίστου. Η περίοδο του Αντιχρίστου. Θα έρθουν ψευδόχριστοι, θα πλαγίσουν πολλούς, θα κάνουν ακόμα λέει και θα, σημεία και τέρατα. Θα έχουν τη δύναμη να κάνει θαύματα. Ναι, τη δύναμη πού δεν πάει. Το διάβολο. Θα το έστειλε να κάνει θαύματα. Θα έχουν δύναμη. Ναι, η μάγια δεν κάνει. Δεν έχουν σπέρα να σωράει. Το μεγάλο σου μάγο στην Αμερική εξαφάλισε το άγαλμα της ελευθερίας και προσπαθούν να πούν ότι το έκανε μέσα, όχι υποτίθεται τέτοια, έκανε τεχνικά μέσα. Υποτίθεται με καθρέφτες. Αλλά κανένας δεν μου έχει πει μέχρι σήμερα πώς το έχουν δει προσωπικά που μου έχουν μιλήσει. Πότε έγινε αυτό. Αυτό έχει γίνει 2-3 χρόνια αυτός ο Κόπερφιλντ. Ένας μάγος εξαφανίζει το άγαλμα της ελευθερίας. Και είπαν όλοι το εξαφάνισε με καθρέφτες. Με κάποια τεχνικά μέσα. Στο γύρι μου. Περνάει μέσα από το σημικό τείχος, λέει. Δεν ξέρω, αλλά εκείνο που είχε τηλεόραση μια μέρα στις ειδήσεις, αν το παρακολουθήσατε, δείξανε ένα μωρό παιδάκι και είπαν ότι είναι η μετεσάρα που σου δαλαϊλάμα. Προσέξτε τα στιγμή. Ναι, είχαν πει. Ναι. Γιατί. Μου κάνει τύπωση μεγάλη. Ναι. Γιατί όμως. Κάνει τηλεόραση. Είναι όργανα αντικρίστου αυτά τα πράγματα. Ναι. Αν έπρεπε να είναι κάτι καλύτερο, να θα μάθουν οι ψυχές. Τώρα εκεί όμως δημιουργεί χάος και σάλο και σου λέει και έξι γίνεται τι γίνεται. Μα εμένα μου λένε για τον βουδισμό στο σχολείο. Τι? Για τον βουδισμό μου λένε, για τους συνδυστές και όλα αυτά για τους. Δεν έχουμε βουδιστέ πάνω μας. Εδώ. Αν ήταν μια άλλη, φαντάζεται τι μας κάνουν πως να είναι και εμείς δεν είμαστε καθόλου. Βλέπουν στα περιοδικά. Να συνεχίσω λίγο λίγο σελάκι και να το... Εάν λίπος είναι μήνου, διαβάσαμε γύρω. Ναι. Ιδού εν διαρρήμο, εστί μία ξέρετε. Ιδού εν της ταμείης μη πιστεύσω. Κάνε έρθει λέει στην έρημο λέει και που λέει να εκεί είναι ο Μεσσίας, μην το πιστεύσετε, ούτε λέει εν της ταμείης, ταμείο είναι το κρυφό μέρος του σπιτιού, ούτε και στα κρυφά μας ας πούμε δηλαδή πάλι, να μην το πιστεύσετε. Και συνεχίζει, ως φεγάρι αστραπή έρχεται εξ ανατολών και φαίνεται εκδισμόν ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Όπως η αστραπή. Κρετσάφ, φαίνεται. Είναι φανερή. Ναι, αλλά τόσο γρήγορη όπως θα είναι. Γρήγορη. Και δεν πρέπει να σου πει ο άλλος. Έτσι. Γιατί θα τη δουν όλοι. Ναι, έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ναι. Έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Που σημαίνει μεγάλη ότι το δικαστήριο θα γίνει. Το εκεί, εκεί λέει το σημείο που λέει. Έχω δάθει ο Χριστός σαν να είναι τάφ. Και μιλάει ότι θα γίνει δικαστήριο, σημαίνει ότι το έχει κάνει μόνο εσύ, το δικαστήριο αποκλείει.
ότι ό,τι έχει πράξει, έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει μέσα. Ο καθένα με τη ζωή που κάνει. Ναι. Πόσο τα κατήσει και να το. Πόσο κρατάει το άλλο όχι σαν όπις. Ο Αντίκος πόσο χρόνια θα κρατήσει. Α, 3,5 χρόνια. Είναι το 1946 και 6,42 μήνες. Καθόλου δεν το αναφέραν αυτό. Το μήνα καθόλου να χείλες 260 ημέρες μέσα η αποκάλυψη. Και δεν αναφέραν τίποτα γι' αυτό. Θα εξασούλεγε. Να σύγουρο είναι συμβολικό. Και γράφει αυτό που είπες. Για αυτό που είπε 42 μήνες και 2,260 ημέρες. Είπαν ότι δεν θα έρθει σύμφωνα με το δικό του λογικό προφητησιλία. Ο κύριος Μιχάλης κάτι του είπε. Ναι, κάτι σου είπα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ έρθει. Είναι συμβολικό, λέει. Δεν θα έρθει, λέει, κανένα λέει προφήτηση. Και από ό,τι να με κατάλαβα, την απάντηση που μου έδωσε ότι προφήτηση Βίλας είμαι εγώ. Απέφυγε. Είναι εσύ, είσαι εσύ, δηλαδή κερδίνουμε τη μάχη με το πνεύμα καθημερινά. Μάλλον νομίζω αυτό κατάλαβα. Όχι, ανάλογα όπως δείχνει την ερμηνεία, αν το πρόσεξες. Ανάλογα όπως θα το καταλάβει το εξηγήσει ο καθένας. Όπως θα το πει ο καθένας. Έτσι, προσέξτε. Δηλαδή στέκεται όπως αυτό. Δεν στέκεται, πώς στέκεται. Στέκεται, πώς στέκεται. Πάντα όλοι έχουν πρέξει. Το πάρει της Εκκλησίας τι λέει. Ο έσαρκος άγγελος των ορθωτήρων του Δίης. Ο δεύτερος πρόδρομος παρουσίας Χριστού. Γιατί λέει ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Ναι. Γιατί θεσπίσαν οι πατέρες ένα τέτοιο είδος οπάδι. Δεν μου λες σεβασίγε, εγώ μέχρι τώρα διαβάζω στο παράδειγμα εδώ πέρα, σήμερα, γιατί θα είχαμε σχόλια και το ξέρουμε το πράγμα. Είδα κάτι που δεν ήξερα. Μέχρι τώρα σχολίαζα την παρουσία του Παρτοθάνατο, το θάνατο, του Ηλία, την έξοδο από τον κόσμο, και την είσαι εδώ στον ουρανό. Δεν είναι το ρεζίλιο. Ο Ηλίας δεν είναι ο ουρανός. Το ξέρεις αυτό. Ο πρώτης Ηλίας. Ζει το ρεζίλιο. Ναι, ζει κάπου κρεμμένο σε βουνό. Μου κάνει λίγο. Είχα όλοι τα αρτία τα σαγκοδίου μου, σαν την αρτία παρακαλώ. Τα αρτία σαγκοδίου μου, τον αρτία μου και τον τουρκό. Και λέει εδώ πέρα, για προσέξτε. Το διαβάζω για να ακούσετε. Είναι από θεολόγο Ορθόδοξο και τότε που δεξιστή ο πατέρα Φάνησον το παράσχημα το πλήν κοινωνία. Έχει όλα τα ονόματα όλων των ανδρών της και γυναικών της Αγίας Γραφής. Και γράφει και συνοπτικά και το κάνει. Και λέει εδώ το εξής. Ηλιού και το σχολιάζει. Ο Ιεχωβά είναι Θεός μου. Συλλέγει το όνομα Ηλιού. Και συνεχίζει. Εκ των μεγαλυτέρων μορφών της Παλαιάς Διαθήκης. Και τι ουδέν έγραψε. Και όμως δεν έκανε γράψει τίποτα. Τίποτα. Τις μεγαλύτερες μορφές χωρίς να έχει γράψει τίποτα. Επολέμησε τη διαφθορά και κήρυξε την αληθινή θρησκεία. Αυτό σχολιάζει. Επονοματόταν και δεσβήτης. Γιατί καταγότανε εκ θεσμών. Πώς λέμε από τη Θήβα, εκ θεσμών. Στο κεφάλαιο 3 βασιλείου Παλαιάς Διαθήκης προφήτευσε τη πείνα. Ότι θα πέσει πείνα η υπολογία, το ξέρουμε, η οποία θα κατέστρεφε τη χώρα. Γι' αυτό και αυτός πορεύτηκε στο χήμαρο Χωρά, όπου τρεφόταν από κόρακα, από κόρακες. Το καταλαβαίνεις τώρα. Και στα Σαρεπτά ανέστησε τον ιό της Χήρας, στην εποχή της Πείνας. Και ετελέστη το πρώτο θαύμα της Αναστάσεως του νεκρού. Παρουσιάστηκε ενώπιον του Αχά, του βασιλιά. Ενίκησε τον προφήτη Βάλ. Με την παδιά. Μπράβο, δια της αφής της πειράς εκ της εστηρίου, διέκοψε την ανοδρία, διότι ευθύς ως προσευχήθηκε ο ουρανός, συνεσκότησε με σύννεφα και αέρα και έγινε βροχή μεγάλη, η ετός μέρας, λέει εδώ πέρα. Έφυγε και αυτός την απειλή της Ιεζάβελ, γυναίκα αμαρτωλή. Επειδή ήταν μέσα τους ιερείς. Ναι, συζύγου του Αχάρ, ήταν γυναίκα του βασιλιά. Έχρισε τον Ελισσαίο προφήτη και βοηθό του, προείπε το θάνατο του Οχοζίου και εξισώμησε την απειλητική προφητεία κατά του Ιωράμου, δια την κακή διαγωγή του και δηλωτική συμπεριφορά του. Αναλύθηκε στον ουρανό ως εφάρμοντος πυρήνου, λέει εδώ πέρα εκείνος. Παραβάλλεται με τον Ιωάννη και τον Βαπτιστή. Πες πώς, ε. Παρά. Παραβάλλεται, παραβιάζεται. Διότι ο Βαπτιστής, και ειδικά από τις έμεθες στο ένα το κεφάλαιο με τα μάτια νομίζω πριν εκείνο, το γιατί το διάβασα, λέει, κύριε, πότε λένε οι γραμματείες, όταν έκανε την μεταμόρφωσή του και έκανε οι γραμματείες τον Ηλία, τον Μωυσή,
μετά το θάνατο μην πείτε ποτέ τίποτα. Και κατέβαλαν. Μετά το θάνατο. Και λέει, η γραμματική εμφάνιση περιμένει να έρθει ο Ηλίας. Πότε θα έρθει ο Ηλίας, κύριε, το ρωτήσαμε. Και βέβαια και αυτό είπε ότι θα έρθει ο Ηλίας, θα αποκαταστήσει τα πάντα. Πλην όμως ήρθε ο Ηλίας. Και αυτοί τους περιφέρθηκαν όπως δεν έπαιρναν. Και ρωτούσε τον ίδιο κατασία του πέρα. Το καταφυγάλα. Α, γι' αυτό του πάρει μια ζήλιο. Ναι, ήρθε λέει και το κυνήγησαν, το Ηλία και λοιπά. Και όχι μόνο αυτό, και έσκασαν τα θυσιαστήρια τα. Οι Ισραηλίτες οι πατριώτες του. Και εγώ λέει, έχω μείνει μόνος μου, λέει ο Ηλίας, στο σημείο αυτό. Και εδώ, επειδή είχε όποια συμπεριφορά να τον άρωνε, τους παραβάλλει αυτούς. Και ο Ιωάννης ήλεξε, και ο Πρωτοζηλίας ήλεξε τον Ιεσάρα και τον Λάβο. Ζήλωτε, οι δύο. Και οι δύο. Το έτσι. Που έχω να πω, Κώστα Καρδί, επειδή πια την πάμε όλα, είναι πιο. Η Αγία Γραφή, από αυτά που έχω διαβάσει, όσο επιστήμονα και να σώσει διπλώματα και να έχει, δεν διαβάζεται. Δεν μου λες. Αποκαλύπτεται από τα άλογα και σου ανοίγει. Ναι, βάζω κάτι. Εχθές ακούσαμε ότι περί σπουδές, περί διπλώματα, με τους προλόγους και με τα αυτά. Βάζω κάτι εγώ να πάω σε αυτό. Πολύ σκακό. Και θα φύγω πολύ μαζί. Δεν κρέψω, δεν κρέψω. Έχει διαβάσει το Πατροπαίσιο το τελευταίο βιβλίο πριν μετά από το. Όχι, ναι, θα το πάρω. Εκεί θα δεις το Πανεπιστήμιο του Θεού. Πώς δουλεύει. Ο Παΐσιος θα σε πάρει εκεί μέσα από το χέρι, θα το διαβάσει, θα σου πει. Έλα εδώ να σε πάω σε αυτό το σπίτι που δεν έχει πόρτα, που έχει κουρέλια για πόρτα. Εκεί με ένα ασκητής που όλοι τον είχαν για πέταμα, έμενε ένα ασκητής. Φόρα για κουρέλια, προκλήσει στον δρόμο και κάνανε και δεν τα έφερε το ίδιο και τότε πήγε και τα έφερε αλλού που δεν είχαν. Στόλος μέσα. Το αντιλαμβάνεσαι, αυτός είναι ήταν άγιος, το κάνει μια περιγραφή. Αυτή η απλότητα είναι που την πετρέλαιο ο Θεός και όχι το δίπλωμα που δεν είναι. Και τα κουσούν την εμπίκη. Ευχαριστούμε. Κατάλαβα. Και όλα τα άλλα είναι προς εκεί να κάνουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτε λοιπόν, ο Ελίσου, Αγίς, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, κάθε σημείν των φιλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν στους φιλέτες ημών, και μη εισελέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Υπαρθένω σήμερον των υπερουσίων ημίς και ημίν το σπήλαιο το απροσίτο προσάγει άγγελοι μεν ταπειμένων δοξολογούσι μάγειλεν με τα αστέρος οδηγορούσι δήμαστα γεννήθη παιδιό νέων των προαιώνων Θεών. Διεφόρ των Αγίων Πατέρων λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει και σώσε και βάσανε. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε, ο Θεός να μας φωτίζει, να μας δίνει δύναμη. Τώρα, τα πότε, ε.